Είμαι Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα και είμαι μαζί με τον Βαγγέλη Καρατζή. Καταρχάς, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση και να πω γιατί θα μιλήσουμε κιόλας. Είμαστε στο Εργαστήριο Κοινωνικών Μελετών που φιλοξενεί τις εκδόσεις Στάση Εκπίπτοντες, Ουαπίτη, Απρόβλεπτες και τα περιοδικά Χούμπα και Γιούσρα. Αυτά. Ναι. Και επίσης να ευχαριστήσω και τον φίλο και σύντροφο Χάρη που επιμελείται του ήχου. Λοιπόν, με το Βαγγέλη βρεθήκαμε με αφορμή το βιβλίο σου από τις εκδόσεις Απρόβλεπτες. Σωστά. Yes, I Spit Fire, το φαινόμενο Rage Against the Machine. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες να κάνεις μια εργασία για τους Rage Against the Machine και όχι π.χ. για ένα άλλο πολιτικοποιημένο group και αν υπάρχουν αντίστοιχα βιβλία για τους Rage στην διεθνή βιβλιογραφία. Ωραία. Εντάξει, κοίτα, υπάρχει μια εύκολη απάντηση σε αυτό. Ότι είμαι ο παδός συγκροτήματος. Ωραία. Εντάξει, αυτό εξηγεί πολλά. Εξηγεί πολλά. Αλλά δεν είναι το μόνο, προφανώς. Αρχικά να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Αν υπάρχουν άλλα βιβλία, βεβαίως και υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία. Υπάρχουν άλλα τρεις βασικές βιογραφίες της μπάντας. Όλες έχουν βγει σε σημεία, αν θέλεις, πολύ σημαδιακά για την πορεία του γκρουπ. Η πρώτη ήταν το 2000. Όταν υπήρξε η πρώτη διάλυση, το πρώτο break. Η δεύτερη ήταν το 2007-2008, όπου υπήρξε η πρώτη επανένωση. Και η τρίτη ήταν το 2014, τρία χρόνια μετά το τέλος. Το υποτιθέμενο τότε οριστικό, αν και κανείς δεν το είχε προσδιορίσει, τέλος. Συνεπώς υπάρχουν. Τώρα το ερώτημα που μπορώ να πω και εγώ, επεκτείνοντας το δικό σου, είναι για ποιο λόγο να γραφτεί για μία τέταρτη. Έτσι, προφανώς. Όλες αυτές οι βιογραφίες και οι τρεις έχουν δώσει το δικό τους, αν θες, το δικό τους input πάνω στο φαινόμενο Rage Against the Machine. Και όλες έχουν κάτι να προσφέρουν. Όλες βέβαια παράλληλα έχουν και περιορισμούς πολύ αναμενόμενους βάσει του χρονικού πλαισίου του οποίου γράφτηκαν. Δηλαδή είναι αλλιώς η βιογραφία που γράφτηκε το 2000, έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πει, ενδεχομένως πολύ σημαντικά βέβαια. Και αλλιώς το 2008 το 2014 πλέον που έχεις όλο το φαινόμενο ξεδιπλωμένο σε μία 25ετία. Αυτό που είδα εγώ και ίσως δεν υπήρχε τόσο σε αυτές τις δουλειές ήταν ότι καμία από αυτές δεν μπήκε πιο βαθιά στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και στις δυνάμεις που εξέφρασαν οι Rage Against the Machine, είτε μέσω του ίδιου τους του περιβάλλοντος, είτε μέσω προφανώς και δυνάμεων πέριξ της εποχής εκείνης, σε κοινωνικό κυρίως επίπεδο και κινηματικό προφανώς στην Αμερική. Έτσι. Βέβαια, να πω εγώ το εξής, ότι ηλικιακά δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου ότι είμαι στην πρώτη γενιά οπαδών. Έτσι, εγώ τους είδα το 2010 από κοντά. Οπότε ανήκω στη δεύτερη γενιά οπαδών. Εγώ δηλαδή, ίσα-ίσα, δική μου γενιά, η τέλη δεκαετίας 80, τους προλάβανε στα ίσα-ίσα τελειώματα. Αυτό όμως που μου είχε κάνει εντύπωση, επειδή πρακτικά εγώ θεωρώ ότι ενηλικιώθηκα μουσικά τέλη δεκαετίας 90, αρχές 2000. Τότε, αν θυμάσαι, που θα θυμάσαι, πιστεύω, με τα ίντερνετ καφέ, το διαδίκτυο που έμπαινε στις ζωές μας και όλα αυτά, υπήρχε μια πολύ μεγάλη γκάμα από φόρουμ, ιδίως από μουσικά φόρουμ. Αυτά έφεραν σε επαφή ανθρώπους από όλες τις γωνιές του πλανήτη, που προφανώς είχαν ίδιες ανησυχίες, ίδια γούστα, ίδια ενδιαφέροντα και στη μουσική. Και εκεί είχα πέσει πάνω στην ιστορία ενός τύπου ο οποίος εξηγούσε πώς η τριβή του με την μπάντα και το πώς το, όχι μόνο το διάκουγε Rage Against the Machine, ήταν από το Los Angeles. Αυτός αναμίχθηκε και με διάφορα κινηματικά, κυρίως σε επίπεδο βάσης στην Καλιφόρνια. Αυτός πήγε τόσο βαθιά σε αυτή τη σύνδεση με την μπάντα, με τους αγώνες που έκαναν, με τις πρωτοβουλίες τις οποίες πρωτοστάτησαν οι Rage και όλα αυτά, που αποφάσισε να σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Δηλαδή, αποφάσισε αυτό να το κάνει, να το προχωρήσει ένα επίπεδο παραπάνω. Αυτό μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση. Εγώ τότε πιτσιρικάς, έτσι έφηβος. Λέω, πώς είναι δυνατόν η ενασχόληση, το να ακούς μουσική ή ένα συγκεκριμένο συγκρότημα να σου δώσει τέτοιο ερέθισμα. Βέβαια, μετά, όταν άρχισες να ακούς, να βλέπεις τους στίχους, να ακούς μουσική προφανώς, αλλά και να βλέπεις τους στίχους, να διαβάζεις, να καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι ήταν πολύ αφάνταστο για ποιο λόγο είναι αυτό. Ωραία. Ξέρουμε πώς επέλεξαν αυτό το λουδίτικο όνομα της καταστροφής των
μηχανών τέλος πάντων. Ναι, 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 το ξέρουμε. Το ξέρουμε, είναι γνωστό, το έχουν πει. Αρχικά είναι πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός λουδίτικο. Όντως μοιάζει. Ναι. Πρακτικά το όνομα αυτό, Rage Against the Machine, ήταν ένα τραγούδι που είχε γράψει ο De La Rocha για τους Inside Out. Inside Out είναι μια πλέον, έχει αποκτήσει cult status στην μυθολογία του αμερικάνικου hardcore, Καλιφόρνια, στο Orange County. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει, αλλά δεν το είχαν πει μόνο σε ένα, το είχαν πει μόνο σε ένα live, στο τελευταίο τους. Δεν πρόλαβαν να το κάνουν, να το μετουσιώσουν σε CD, σε δίσκο. Πολύ απλά γιατί διαλύθηκαν. Ναι. Περισσότερες από αυτές τις μπάντες δεν είχαν ζωή πάνω από 2-3-4 χρόνια. Για πολλούς λόγους, μπορούμε να τους πούμε συνέχεια. Από εκεί υπάρχει, εκεί εντοπίζεται για πρώτη φορά. Βέβαια, υπάρχει άλλη μία αναφορά, ότι και αυτό ο De La Rocha το είχε δανειστεί από ένα φανζίν της εποχής. Α, οκ. Okay. Ωραία, το οποίο κυκλοφορούσε. Το οποίο ονομαζόταν έτσι, ας πούμε. Δεν ονομαζόταν έτσι, ήταν ένα άρθρο το οποίο το είχε γράψει ένας τύπος ο οποίος είχε ένα φανζίν. Το οποίο ήταν αρκετά επιδραστικό. Μου διαφεύγει το όνομά του αυτή τη στιγμή. Ναι. Στους κύκλους γενικά των χαρκοράδων του. Της δυτικής ακτής, ας το πούμε έτσι. Οπότε αυτή είναι η ρίζα, το όνομά τους. Ωραίο. Θέλω να μου πεις πότε δημιουργήθηκαν. Τώρα μπορεί να πούμε και κάποια πράγματα που είναι προφανή, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, ναι, ναι, προφανώς. Ναι, ναι, να τα πούμε, αυτά που είναι να πούμε. Πότε δημιουργήθηκαν, πώς, ποιο το μουσικό υπόβαθρο και οι επιρροές που είχαν τα μέλη τους μουσικά και... Αν έπαιζαν σε κάποια συγκροτήματα πριν από τους Rage, αν ασχολούνταν με τη μουσική, είπες ήδη για τον De La Rocha, ας πούμε. Mm-hmm. Και αν είχαν και επιρροές από το οικογενειακό τους περιβάλλον, αυτά τα άτομα που... Ναι, μουσικά ή πολιτικά εννοείς. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μουσικά, ναι, ο De La Rocha πρώτα-πρώτα, αλλά και ο Comerford. Ο Comerford, ο μπασίστας, είναι αδελφικός του φίλος. Έχουν μεγαλώσει μαζί, πήγαν στο ίδιο σχολείο, στο Irvine της Καλιφόρνια μεγάλωσαν. Και οι δύο ήταν στη σκηνή του hardcore. Και οι δύο. Ο De La Rocha είχε μια μπάντα τους Hard Sons σε κολεγιακό επίπεδο και μετά με τους περισσότερους από αυτούς, με κάποιους από αυτόν τον κύκλο, φτιάξαν τους Inside Out. Ο Comerford ήταν και αυτός σε σχήματα και μπάντες του hardcore σε νεανικό, έτσι, στα νεανικά του χρόνια. Οι άλλοι δύο τώρα, γιατί ουσιαστικά η μπάντα έχει δομηθεί ως δύο και δύο. Ο De La Rocha με τον Comerford ήταν μαζί. Ο Μορέλο με τον Wilk προσθέθηκαν, συνενώθηκαν. Okay. Το κονέ πρακτικά έγινε από τον Τζον Νόξ, έναν drummer από το Irvine, ο οποίος είχε πάει στους Lock Up. Η Lock Up ήταν μια μπάντα που έπαιζε funk κυρίως εκείνη την περίοδο στο Los Angeles. Είχε κάποιους πάλιουρες στη σύνθεσή της. Είχε πράσει και ο Πελίγκρο, ένα διάστημα ως drummer από εκεί. Ο Μορέλα τότε, ο οποίος ήταν... Πόσο ήταν, 23-24, έψαχνα να χωθήσει κάποια μπάντα, είχε χωθήσει Lock Up. Γνώρισε τον Νόξ, ο οποίος ήρθε ως drummer για να αντικαταστήσει τον Πελίγκρο. Και όταν σταμάτησαν να υπάρχουν οι Lock Up, διαλύθηκαν γύρω στο 90, του είπε ότι ξέρω ένα τύπο, ξέρω δύο παιδιά από το Irvine, που θα μπορούσε να κάνει χωριό με αυτούς. Γιατί ήξερε και τι ιδεολογία είχε ο Μορέλα από πίσω του, γενικά. Και ο De La Rocha. Και έτσι ήρθαν σε επαφή. Τώρα, ο Wilk είχε περάσει audition από τους Lock Up, δεν τον είχαν πάρει, αλλά τον είχε κρατήσει επαφές με τον Μορέλο. Οπότε τον έφερε ως τέταρτο. Τώρα, το ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο. Λοιπόν, ο Μορέλο είναι γιος της Μέρη Μορέλο και ενός Κενιάτη, ο οποίος ήταν στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της Κένιας. Η μητέρα του γενικά είναι κομμουνίστρια παλιάς γενιάς. Σχηματικά να πούμε ότι είναι... Περίπου 100 χρονών τώρα. Ζει ακόμα. Α, ζει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Ζει κατεβαίνει σε πορείες εντωμεταξύ, όπου χρειάζεται. Είναι μάχημη. Είναι μάχημη. Η μητέρα του είναι ουσιαστικά απόγονος από Ιταλούς μετανάστες, οι οποίοι είχαν έρθει τη δεκαετία του 20 στην Αμερική, με συνδικαλιστική παράδοση, στο Σικάγο. Εκεί μεγάλωσε και ο Τόμ. Η μητέρα του είχε κάνει πολλά ταξίδια σε Κούβα, Σοβιετική Ένωση και Αφρική, όπου δίδασκε αγγλικά. Έτσι είχε γνωριστεί με τον πατέρα του στην Κένια. Βέβαια, τον μεγάλωσε μόνη της στο Σικάγο. Α, συγγνώμη, σε διακοπή. Ναι. Έχει πάρει το επίθετο δηλαδή της μάνας του. Σωστά. Okay. Σωστά, σωστά. Ο πατέρας του δεν είχε ενδιαφερθεί. Με τον πατέρα του ήρθαν σε επαφή στα τέλη της δεκαετίας του 90. Α, οκ, okay. Τόσο αργά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τον είχε μεγαλώσει μόνη της στο Σικάγο, σε ένα προάστιο που, όπως έχει πει ο ίδιος, ήταν ο μόνος μαύρος.
Και ήταν κανονικότητα το να ξυπνάς να πας σχολείο και να έχει ζωγραφισμένη μια σβάστιγκα στην καραζόπορτα. Η οποία να λέει KKK πάνω. Πόσο καλά. Ναι. Εντάξει. Είναι αναμενόμενο ότι όταν έχεις τέτοια ερεθίσματα είναι πολύ. Όχι απαραίτητο, αλλά είναι εύλογο να έχεις και να αποκτήσεις και τα πρώτα ερεθίσματα πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης. Αν και αν έχεις μία μάνα όπως η Μέρη Μορέλο, είναι πάρα πολύ λογικό να γίνει αυτό. Ναι. Ο Ντελαρότσα πάλι είναι απόγονος Μεξικανών μεταναστών που είχαν έρθει από τη Σονόρα του Μεξικού στο Λος Άντζελες, όπως και χιλιάδες άλλοι, μετά την ήττα της Μεξικάνικης Επανάστασης, κατά το 20-21, ως εργάτες γης αρχικά. Ο πατέρας του, επίσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ο Μπέτο Ντελαρότσα, αυτός ήταν μέλος μιας καλλιτεχνικής κολεκτίβας στο Λος Άντζελες δεκαετία του 70, αριστερής ιδεολογίας. Κυρίως αυτοί διάβαζαν πολύ, όπως έχει πει ο Ντελαρότσα, Μάο και Φανών. Ήταν πολύ, πολύ hot αυτά τα... Τότε ήταν πολύ. Εντάξει, και με κλασικά διδάγματα μπορούμε να πούμε. Υπάρχει παρένθεση να πω εδώ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο εκδόθηκε πριν από 2-3 χρόνια. Το Set the Night on Fire, LA in the 60s. Είναι το τελευταίο βιβλίο του Mike Davis. Ωραία, το οποίο κάνει μια ανασκόπηση στα κινήματα στο Λος Άντζελες δεκαετία του 60 και του 70. Φτάνει, ακουμπάει και 70. Το οποίο περιγράφει όλο αυτό το πλαίσιο. Αυτή η κολεκτίβα, οι Los Four, έτσι λέγονταν, είχαν κάνει πάρα πολλά έργα. Φτάσανε τα έργα αυτά να μπουν στο Μητροπολιτικό Μουσείο του LA, plus να. Και σε δημόσιους χώρους. Και υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή πάρα πολλά. Κυρίως αυτοί εμπνέονταν από την μεξικάνικη πολιτισμική κληρονομιά. Έτσι. Η οποία στην Αμερική αυτή έχει πάρει το προσωνύμιο Τσικάνο, η τέχνη των Τσικάνων. Τσικάνος είναι ένας σλάνγκ όρος, ναι, ο οποίος περιγράφει τις κοινότητες των Λατίνων από τη Κεντρική Αμερική, κυρίως των Μεξικανών. Οι άλλοι δύο δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη, ξέρεις, πολιτική προέλευση, ούτε κάποιο συγκεκριμένο υπόβαθρο. Ο Κόμερφορντ, ό,τι απέκτησε, το είχε κυρίως μέσα από το hardcore. Δηλαδή το DIY, straight edge, ethics και όλα αυτά. Και προφανώς από τον Ντελαρότσα, που μεγαλώσαν μαζί. Όλοι όμως, ως κοινή συνισταμένη, έτσι αν το δεις, ήταν παιδιά εργασιακής επισφάλειας και διαλυμένων οικογενειών. Το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για την περίοδο που συζητάμε. Ενώ το υπόβαθρο μπορείς να πεις ότι και στους τέσσερις είναι μεσοαστικό, οι ίδιοι ήταν βουτυγμένοι σε εργασιακή επισφάλεια, καμία προοπτική για το μέλλον. Αν δεν υπήρχε η μουσική, εννοώ. Ναι. Και από πολύ δύσκολες, αν θες, οικογενειακές συνθήκες. Πάρα πολύ. Ωραία. Είχες πει στη διαδικτυακή εκπομπή Extreme Waste του Βαγγέλη Μπουμπάκη το εξής. Ότι κατά την προσωπική μου άποψη, όντως, αν μια μπάντα μπορούσε να γεννηθεί στην Αμερική τότε σίγουρα μπορούσε να γεννηθεί στην Καλιφόρνια και στην πόλη των Αγγέλων. Και θέλω να μου πεις γιατί το κάνεις τόσο συγκεκριμένο σε αυτό το γεωγραφικό σημείο ότι θα δημιουργηθεί μια μπάντα. Ναι. Εντάξει. Το μόνο ίσως είναι λίγο η υπερβολή. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Okay. Εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Από ποια άποψη? Δύο είναι νομίζω οι βασικοί λόγοι. Πρώτον, να δούμε τις κοινωνικές συνθήκες. Το Λος Άντζελες είναι μια πόλη η οποία και την εποχή εκείνη ακόμα είναι μια τεράστια πολιτισμική χωάνη μαύρων, λευκών, τσικάνων, κινέζων, ασιατών, πάρα πολλές κοινότητες, οι οποίες πολλές, περισσότερες από αυτών, ειδικά οι Λατίνοι και οι Μαύροι, είναι εγκυτοποιημένοι. Υπάρχει πολύ βαθιές οικονομικές ανισότητες, ένα τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Λος Άντζελες είχε φτάσει, νομίζω τώρα είναι η δεύτερη, σε ποσοστό αστέγων σε όλη την Αμερική, πόλη. Είναι μία, αν θες, περιοχή που μπορεί να σου δώσει ερεθίσμα και να σε πολιτικοποιήσει ακόμα και αν δεν έχεις αυτή την τάση από το σπίτι σου. Αυτό το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι η πόλη η οποία συναντηθήκαμε και ουσιαστικά γαλουχηθήκαμε μουσικά σου δίνει όλα αυτά τα ερεθίσματα. Τουλάχιστον έχεις ανοιχτά αυτιά για να τα λάβεις αυτά τα ερεθίσματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Καλιφόρνια γενικότερα, και το Λος Άντζελες, αλλά η Καλιφόρνια γενικότερα, ειδικά εκείνη την περίοδο, είναι μια περιοχή όπου συνυπάρχουν πάρα πολλές μουσικές παραδόσεις και συντελούνται πειραματισμοί. Δηλαδή, έχεις το Stoner.
Έχεις μία αναβίωση του hardcore. Έχεις τη metal σκηνή της Καλιφόρνια. Metal bands. Έχεις το hip hop. Έχεις και hip hop το οποίο προέρχεται από τους Λατίνους. Cypress Hill. Mm-hmm. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και άλλες bands συνέχεια. Punk rock. Έτσι. Με πάρα πολύ σημαντικές μπάντες οι οποίες βγαίνουν εκείνη την περίοδο ή είναι στο prime τους εκείνη την περίοδο. Άρα νομίζω ότι είχε όλα τα φόντα για να υπάρξει μια τέτοια μπάντα και όσον αφορά την πολιτική της ταυτότητα αλλά και τη μουσική της ταυτότητα. Mm-hmm. Ωραίο. Γιατί ξέρεις, εμείς στο Los Angeles, εγώ τουλάχιστον το έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, ότι είναι, ξέρεις, κόσμος έτσι πολύ καλοντημένος που κυκλοφορεί στις λεωφόρους, ξέρω, ναι, και τέτοια. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι, υπάρχει αυτή, το Hollywood, ναι, επίσης. Αυτό, ναι. Υπάρχει αυτή η εικόνα, αλλά το φοβερό είναι ότι ήδη από τότε και από πιο παλιά, πώς αυτή η εικόνα συνυπάρχει μαζί με τις λαϊκές μάζες. Mm-hmm. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή ότι αν πας στο ανατολικό Los Angeles, θα δεις, ξέρω εγώ, γκράφιτι του Τσέ και του Ζαπάτα, και αν πας στο Down Rodeo ή στο, πού να σου πω, στο Beverly Hills, στο Hollywood, θα δεις εντελώς διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Ωραία. Θες να μου πεις κάποια πράγματα για την προϊστορία της εμφάνισης των Rage Against the Machine σε σχέση με το πολιτικό κλίμα της δεκαετίας του 80 στην Αμερική και αν θα μπορούσε να βρει κάποιος και το μουσικό βέβαια κλίμα της εποχής, είπες ακροθυγώς κάποια πράγματα, και αν θα μπορούσε να βρει κάποιος αντιστοιχίες εκείνης εποχής, ναι, με τη σημερινή εποχή, στη ΣΥΠΑ εκείνη την περίοδο. Ναι, 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 κατάλαβα. Καταρχάς, κάτι που με ρώτησε πριν, αλλά δεν το απάντησα. Mm-hmm. Το 91 ιδρύονται πρακτικά Rage Against the Machine. Το 92 βγαίνει ο πρώτος δίσκος. Έτσι. Mm-hmm. Βασικά, βρίσκονται λίγους μήνες μετά τα LA Riots. Mm-hmm. Το λέω για να το συνδέσω με mm-hmm. το. Ναι, για τη δεκαετία του 80. Πρακτικά που είναι και η δεκαετία την οποία μεγάλωσαν. Ναι. Νομίζω ότι αν κάποιος, κάποια θέλει να δει τη δεκαετία του 80, είτε από κοινωνική και πολιτική ειδικά σκοπιά, πρέπει να πάει 10-15 χρόνια πίσω. Δηλαδή από τη δεκαετία του 60 ανοίγει ένας πολύ μεγάλος συγκρουσιακός κύκλος στην Αμερική. Έχεις τα κινήματα για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων, έχεις τους μαύρους πάνθυρες, έχεις το αντιπολεμικό, το φοιτητικό, τους μάιδες. Λέω Μάιδες γιατί δεν είναι ένας ο Μάις. Ναι. Σε διαφορετικές χώρες μπορεί να εκδηλώνεται να παίρνει διαφορετικό τροπισμό. Οργανώσεις της αριστεράς, κατά κύριο λόγο, πολύ συγκρουσιακές, οι οποίες αναδύονται σε διάφορες περιοχές στην Αμερική, ακόμα και στους Τσικάνους. Έχεις ένα φεμινιστικό κίνημα τη δεκαετία του 70, το οποίο εισέρχεται πολύ δυναμικά στη δημόσια σφαίρα στην Αμερική, και αυτό το βλέπεις και σε άλλες σφαίρες δημόσιας ζωής, κινηματογράφο. Όμως το 81 που εκλέγει το Ρίγκαν πρακτικά έχει αυτό που θα λέγαμε τι, το ξεφούσκωμα αυτού του συγκρουσιακού κύκλου και πολύ ευνοϊκές συνθήκες, αλλά είναι και η συγκυρία της εποχής, πετρελαϊκή κρίση, οικονομική αστάθεια. Έχει πολύ ευνοϊκές συνθήκες για να υπάρξει αντεπίθεση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του κράτους και του κεφαλαίου ειδικά. Αυτό πρακτικά κάνει η περίοδος του Ρίγκαν. Δηλαδή ο Ρίγκαν έρχεται και διαλύει τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα. Ξυλώνει τα κριτήρια για τα επιδόματα. Ξυλώνει την κοινωνική πρόνοια. Περικοπές μισθών. Απελευθερώνει τις απολύσεις. Τρομακτικά ευνοϊκή φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο. Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, χρηματοδότηση φασιστικών οργανώσεων στην Κεντρική Αμερική. Κόντρας. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια επίταση της κούρσας του ανταγωνισμού με τη Σοβιετική Ένωση, γιατί έχουν καταλάβει ότι η Σοβιετική Ένωση δεν είναι καλά, πέφτει. Το δόγμα του Τίνα, there is no alternative, νεοφιλελευθερισμός, όχι μόνο στην Αμερική προφανώς, και στη Βρετανία και την Ευρώπη, Θάτσερ κτλ. Αυτό λοιπόν, εγώ νομίζω ότι τα 80s είναι μια τρομακτικά δύσκολη περίοδος. Άμα δεις απεργίες στην Αμερική, μιλάω για τις μεγάλες απεργίες τώρα, που έχουν υπάρξει τουλάχιστον 5-6, έχω στο μυαλό μου, μέσα στη δεκαετία του 80, δεν έχει κερδίσει καμία. Το αποτέλεσμα είναι απολύσεις μαζικές. Υπάρχει ένα τρομερό setback, το οποίο δυστυχώς έρχεται ως απότοκο της προηγούμενης περίοδου, και λέω δυστυχώς γιατί. Γιατί όταν δεν υπάρχει αποφασιστικό αποτέλεσμα σε υψηλό επίπεδο πολιτικής, να αλλάξουν σχετισμοί δηλαδή πολύ δυναμικά, είναι αναμενόμενο ότι οποιοδήποτε συγκρουσιακός κύκλος εξασθενεί, ξεφουσκώνει. Άρα είναι πρόσφορο το έδαφος για αντεπίθεση, συστημική αντεπίθεση μετά. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 80. Τώρα, η μουσική, επειδή το είπες αυτό και πολύ σωστά το θέτεις, η μουσική ήταν από τους ελάχιστους χώρους
Όχι που δεν άφησε ανεπηρέαστο η περίοδο του ριγκανισμού, προφανώς την επηρέασε. Προφανώς οι μπάτσοι διαλύανε live σε hardcore μπάντες ή όπου βλέπανε, ξέρω εγώ, ακάμπ σημειολογία ή οτιδήποτε, ή πλασάροντας τα ΜΜΕ μια εικόνα παραβατικών νεαρών οι οποίοι πάνε συναυλίες και τα σπάνε και οτιδήποτε. Προφανώς και υπήρχε αυτό. Αλλά ήταν μια σφαίρα, αν θες, δημόσιας ζωής, ειδικά για τους νέους. Δεν θα έλεγα για κοινωνική καταξίωση, γιατί δεν ήταν αυτός ο στόχος, ειδικότερα στο hardcore και στο punk. DIY υπήρχε και η αντιεμπορικότητα, ήταν πυρηνικά στοιχεία του hardcore και του punk, του hardcore ειδικότερα τη δεκαετία του 80, αλλά τουλάχιστον ένα πεδίο εξωτερήκευσης συναισθημάτων και ελευθερίας. Έτσι, για να το πούμε απλά λόγια. Αυτή τη δουλειά, αυτή την αποστολή έχει ο χώρος του αμερικάνικου hardcore δεκαετία του 80. Είχε πει ο Vic Bondi, που το έχουμε γράψει στο βιβλίο, τον Articles of Faith, ότι τη δεκαετία του 80 πρακτικά δεν υπάρχει αριστερά στην Αμερική, ότι ήταν το hardcore. Mm. Είναι λίγο αφοριστικό αυτό να ακούγεται ως ισχυρισμός, αλλά έχει μια δόση αλήθειας. Ναι. Okay. Θέλω να μου πεις, αν και μπορεί να έχει φανεί από αυτά που είπες πριν, ποια πιστεύεις ότι είναι αυτά τα μέλη, θεωρείς, που έφεραν, ας πούμε, το πιο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο της μπάντας. Mm-hmm. Και αν αυτά τα μέλη που το έφεραν τελικά, πιστεύεις ότι είναι όντως πολιτικά και ιδεολογικά καταρτισμένοι ή υπήρχε στο μυαλό τους ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, το οποίο μπορεί να υπήρχε και να το έθεσαν όπως πρέπει, δεν ξέρω. Ναι. Κοίταξε. Οι πιο πολιτικά καταρτισμένοι όταν δημιουργήθηκε η μπάντα, γιατί όλα αυτά είναι δυναμικές διαδικασίες, έτσι. Ναι. Η εξέλιξη ενός συγκροτήματος είναι μια οργανική διαδικασία. Όπως και η εξέλιξη της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και ενός μουσικού, ενός καλλιτέχνη. Ήταν ο Μορέλο με τον Ντελαρότσα, αδιαφεσβήτητα. Mm. Κυρίως λόγω του περιβάλλοντος που είχαν όταν μεγάλωσαν, τους ανθρώπους που είχαν κοντά τους, συγγενείς τους, τα ερεθίσματα και όλα αυτά. Οι άλλοι δύο δεν ήταν, αλλά έγιναν. Έγιναν. Ναι. Και ο Κόμορφορ και ο Γουίλ ξεκάθαρα. Mm. Ξεκάθαρα και πολύ γρήγορα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, έχουν ανακατευτεί και με διάφορες πρωτοβουλίες, ακόμα και όταν διαλύθηκε η μπάντα, σε επίπεδο βάσης. Τα οποία ξέρεις, επειδή και οι τέσσερις, με εξαίρεση το Μορέλο που είναι ο πιο επικοινωνιακός και έχει ακολουθήσει και μια άλλου τύπου καριέρα, και οι τέσσερις δεν τα πάνε καλά ούτε με τα social media, ούτε με συνεντεύξεις, ούτε με ξέρεις, όλα τη βιομηχανία του θεάματος, να το πούμε γενικά, δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Είναι ένα πολύ low profile άνθρωποι. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ναι, ξεκάθαρα. Μέσα δηλαδή από το σχήμα πολιτικοποιήθηκαν και πάρα πολύ γρήγορα. Αδιαφυσβήτητα όμως αυτοί οι δύο ήταν που έβαζαν τις γραμμές, αν θες να το πούμε, τουλάχιστον στην αρχή. Ποια ήταν το δεύτερο σκέλος ερώτησης? Όχι, ήταν αν όντως είχαν κάποια, ρε παιδί μου, πολιτική συγκρότηση. Μπράβο, για την πολιτική συγκρότηση. Ναι. Κοίταξε, και οι δύο είχαν οι γονείς τους και οι φίλοι των γονιών τους, ανήκαν στον κομμουνιστικό χώρο, κατά κύριο λόγο. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό λέω για την εξέλιξη, ο Ντελαρότσα μεγαλώνοντας, ξεκάθαρα είναι πιο κοντά στις ελευθεριακές ιδέες Παύλα Ζαπατισμό, με τον οποίο και αναμίχθηκε ενεργά, μπορούμε να τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Εντάξει, ο Μορέλο κρατάει, και αυτός έχει μια πολύ συμπάθεια για τις ελευθεριακές ιδέες, αλλά κρατάει κυρίως, είναι πιο πολύ προς τα αριστερά. Βέβαια, κανένας από αυτούς δεν έχει μπει ποτέ στην παγίδα, ούτε ως μπάντα, ούτε μεμονωμένα ως άνθρωποι, στην παγίδα της θεσμικής διεκδίκησης μέσω των εκλογών στην Αμερική. Mm. Θεωρούν, και το έχουν εκφράσει με πάρα πολλούς τρόπους, ότι ό,τι υγιές πολιτικά έχει υπάρξει στην Αμερική έχει υπάρξει από τα κάτω. Αντιλαμβάνονται, είναι λόγια δικά τους αυτά, έτσι είναι δικά μου. Αντιλαμβάνονται ότι μπορεί προφανώς το κίνημα να στρέφεται σε θεσμικές λύσεις σε πολύ κομβικές περιόδους, όπως για παράδειγμα το 19 με τον Biden. Έτσι, ή πιο πριν, με τον Ομπάμα, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, κρατάνε εντελώς ίσως αποστάσεις απέναντι και από τις δύο πολιτικές δυνάμεις στην Αμερική. Εξάλλου, οι συναυλίες, οι οποίες πάντα κατέληγαν σε ξύλο, και στα συνέδρια των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, τα ίδια ακριβώς να πέφτανε. Υπάρχει καμία διαφορά. Οπότε, ναι, η απάντηση είναι αυτή. Ότι ενώ ξεκινούν από ανθρώπους που βρίσκονται πέριξ κομμουνιστικής ιδεολογίας, που είναι πολύ λογικό αυτό τη δεκαετία του 70 και του 60, έτσι, με τους αντιπεριαλιστικούς αγώνες, με όλα αυτά,
Ο Ντελαρότσα τίνει πιο πολύ προς τον αναρχισμό, στις ελευθεριακές ιδέες. Άρα έχει μια εξέλιξη, ας πούμε, στις ιδέες. Σωστά, σωστά. Η οποία για μένα παίζει τρομακτικό ρόλο η τριβή του με το ζαπατιστικό κίνημα. Mm. Ναι. Ωραία. Τώρα, αν δούμε κατά μονάδες τους Rage Against the Machine, έτσι, ως άτομα, είναι καλή μουσική, πιστεύεις? Γιατί μπορεί, ας πούμε, ως μπάντα να βγαίνει όντως πολύ ωραίο αποτέλεσμα, mm-hmm. αλλά δεν ξέρω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, πέραν της προσωπικής άποψης, νομίζω ότι υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα, έτσι. Mm. Ο Μορέλο νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών, τουλάχιστον στο σκληρό ήχο. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Και οι άλλοι δύο είναι πάρα πολύ σπουδαίοι μουσικοί. Έχουν παίξει με πάρα πολύ σπουδαίους μουσικούς, ακόμα και όταν φύγανε από τους Rage Against the Machine. Έχουν παίξει πολύ σπουδαία μουσική. Αναγνωρίζονται ως κορυφαίοι από τους συναδέλφους τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα χώρο που είναι μουσική, γιατί πέρα το τι λέμε εμείς, ή τι λένε οι κριτικοί, ή τι λένε, ξέρω εγώ, οι στήλες, οι μουσικές των Los Angeles Times, ή του Spin, ή του Kerrang, σημασία έχει συνάδελφοί σου πώς σε βλέπουν. Νομίζω ότι είναι σαφές. Ο Ντελαρότσα είναι η πιο ιδιαίτερη περίπτωση, ξανά, σε αυτήν την ερώτηση που κάνεις, γιατί και η φωνή του και το attitude που έχει και τα χαρακτηριστικά που έχει τα σκηνικά ως μουσικός, δεν του επιτρέπουν να μπορεί να κινηθεί σε μουσικά όρια πέραν του hardcore ή του hip-hop. Επίσης, αυτός, μετά πέραν των Rage, ουσιαστικά δεν έχει παράξει κάποια δουλειά μόνος του ή σε κάποιο άλλο συγκρότημα. Εντάξει, βάζω μια παρένθεση, έχει κάνει ένα LP με τον John Theodore, τον Mars Volta, τον drummer, το 2008, το οποίο το έχει βγάλει η Epitaph του Brett Gurewitz, ο Bad Religion. Mm. Ωραία. Ή κάποιες άλλες συνεργασίες με hip-hop συγκροτήματα, KRS, Run the Jewels, που έχει κάνει συμμετοχές πρόσφατα. Αυτός δεν έχει, για να μπορείς, ξέρεις, να πεις ότι τον κρίνω σε ένα βάθος με τριών δεκαετιών πλέον που μετράνε ως καλλιτεχνικά υποκείμενα, ναι. Αλλά αυτός, σου λέω, είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι τα χαρακτηριστικά και η φωνή του που μπορεί να ασχοληθεί, αν θες, μουσικά με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, η μουσική του παιδιά είναι τεράστια. Mm. Ναι, 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 ναι. Είναι τεράστια και δεν είναι... Ενώ ακόμα ακούει hardcore και ασχολείται με το hardcore, ακόμα, οι γνώσεις του επεκτείνονται και πέρα. Ας πούμε, έχει πολύ μεγάλη γνώση για την μεξικάνικη παραδοσιακή μουσική. Λόγω του πατέρα, ναι, ναι, ναι. Ή για τη Λατινική Αμερική. Μάλιστα, όταν είχαν πάει στην Επανένωση το 2007, είχαν πάει για μια περιοδία στη Λατινική Αμερική για πρώτη φορά. Τρομερά show και σε Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή. Και μάλιστα στην Αργεντινή είχαν βρεθεί με εργάτες από τη Ζάνον και με μουσικούς όπως τους Manos de Filippi. Φοβερή μπάντα αυτή. Με το punk, στο punk ασχολούνται αυτοί, ska punk περισσότερο, όπου τους ήξερε. Δηλαδή και τους συζητήσανε, ήξερε για τη σκηνή, γιατί ξέρω εγώ που σε άλλα συγκροτήματα κτλ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Αυτό. Ωραία. Τώρα μου πεις ποια ήταν τα πρώτα συναυλιακά μέρη που εμφανίστηκαν mm-hmm. όταν ακόμα δεν ήταν γνωστοί, τότε που γράφεις όπως γράφεις και στο βιβλίο που μοίραζαν το demo τους. Την περίφημη κασέτα. Mm-hmm. Ναι, ναι, η οποία πλέον πουλιέται για $1,000 στο eBay, όποιος έχει μια... Να την πάρουμε, να μαζέψουμε όλοι να πάρουμε μια. Κοίταξε, πρώτα-πρώτα... τα πρώτα, αν θες, είναι διάφορα σημεία τα οποία μπορούν να εμφανίστηκαν live. Πρώτα-πρώτα σε στέκια και σκηνές, underground σκηνές του αμερικάνικου hardcore στη δυτική ακτή, Gilman Street, πολύ χαρακτηριστικό. Club with No Name, πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Το Berkeley, επίσης, σκηνή του Berkeley. Στέκια, επίσης, και κοινωνικά κέντρα όπως το Che Cafe. Στην Καλιφόρνια, ναι, ναι, υπάρχει. Το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο στο Πανεπιστήμιο του Σαντιέγκο. Λειτουργεί αυτό. Μάλιστα, είχαν προσπαθήσει να το κλείσουν πριν από κάποια χρόνια και έγινε αγώνας για να μην ανοιχτό έμεινε τελικά. Τι άλλο. Α, ναι. Δισκάδικα κυρίως τα οποία φέρανε τους punk δίσκους και από Ευρώπη, αλλά και διακινούσαν αυτούς στην Αμερική προφανώς. Όπως το δισκάδικο των αδερφών Ζαμπέλη στο Long Beach. Της Καλιφόρνια. Υπάρχει και ένα φοβερό βίντεο τραβηγμένο με κάμερα στον ώμο live εμφάνιση Rage Against the Machine το 92
στο δισκάδικο αυτό, στο Z Records. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή που είναι πολύ χαρακτηριστικό του πώς, από πού ξεκινάει μια μπάντα για να ακολουθήσει μετά την πορεία της. Αλλά ποιος είναι, ξέρεις, τα πρώτα της περιβάλλοντα που υπάρχει. Αυτά νομίζω ήταν τα πιο σημαντικά. Α, και σε πανεπιστήμια. Mm-hmm. Πόσο πούλησε αυτό το demo? 5.000 κασέτες. 5.000. 5.000 κασέτες, ναι. Μεγάλο. Πάρα πολύ για την εποχή εκείνη και κυρίως γιατί δεν υπήρχαν διαφημιστικά μέσα ή οτιδήποτε. Ξέρεις, τα δίνανε, ούτε ίντερνετ. Mm-hmm. Τα δίνανε χέρι με χέρι. Μάλιστα είχαν στείλει την κασέτα αυτή, την είχαν στείλει και σε κάποιους που εκτιμούσαν. Ας πούμε, την είχαν στείλει στον Public Enemy. Mm-hmm. Στον Jack D. Είχε λάβει κασέτα, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, μετά γίνανε αδέρφια οριακά. Αφανώς, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι την είχαν στείλει. Αυτή η κασέτα έφτασε και σε δισκογραφικές γιατί το scouting των δισκογραφικών στην Αμερική είναι τρομακτικά ανεπτυγμένο. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια βιομηχανία από πίσω η οποία ψάχνει trends, ψάχνει μπάντες, ψάχνει τραγουδιστές, συγκροτήματα, τα πάντα για να τα αναδείξει, να τα φέρει, να τα εμπορευματοποιήσει, οτιδήποτε. Ναι, αυτό. Ωραία. Λοιπόν, παρόλα τα λεγόμενα πάντως και τις απόψεις τους, υπέγραψαν σε μεγάλη δισκογραφική, στην Epic. Θέλω να μου πεις τι έλεγαν οι ίδιοι γι' αυτό και αν πιστεύεις ότι κατάφεραν τελικά στα μέτρα, ρε παιδί μου, του εφικτού να πολεμήσουν το σύστημα μέσα από το σύστημα, λέμε. Ναι. Είναι μεγάλη τέτοια... Αυτό είναι πολύ τώρα... Αλλά δεν ξέρω αν το κατάφεραν. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή τι συμβόλαιο είχαμε την Epic, να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ας πούμε. Σωστά. Αυτό. Σωστά. Ναι. Αυτό νομίζω ξεκλειδώνει όλη την κουβέντα περί το γιατί υπέγραψαν στην Epic και, και όλα αυτά. Υπάρχει ένα. Εντάξει, αυτό ο τύπος είναι θρύλος πλέον στους artists and repertoire, έτσι λέγονται οι scouters των δισκογραφικών στην Αμερική. Ο Michael Goldstone, ή Goldie είναι το προσωνυμίο του, ο οποίος τους είχε εντοπίσει. Αυτός είχε πει στην Epic ότι θα τους υπογράψετε εν λευκό, ό,τι και να ζητήσουν. Μα του λένε, ξέρω εγώ, ότι ξέρω, αυτοί βρίζουν, ξέρω εγώ, λένε αυτά, τώρα κομμουνιστές, τώρα τι πράγματα αυτά. Λέει, δεν με ενδιαφέρει, λένε, θα τους υπογράψετε ό,τι και αν ζητήσουν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Η απέχθεια στη χειρότερη ή η επιφυλακτικότητα στην καλύτερη που είχαν τα μουσικά υποκείμενα της εποχής, κυρίως από τα κάτω, και του hardcore, έτσι, απέναντι στις δισκογραφικές, ένας πολύ βασικός λόγος που πηγάζει αυτό το μίσος και δικαιολογημένα πηγάζει, δεν είναι μόνο εμπορευματοποίηση. Είναι ότι ήταν αφαιρέγγυοι. Δηλαδή, αυτοί σου δίνουν ένα συμβόλαιο, το οποίο λέει θα κάνουμε δίσκους, ξέρω εγώ, θα φτιάξουμε βίντεο κλιπ, οτιδήποτε. Αλλά αν δεν πήγαινε καλά ο πρώτος δίσκος, που είναι πολύ λογικό ότι μπορεί να πάει καλά ένας δίσκος, έτσι, δεν ξεκινάνε όλοι σε ένα επίπεδο, ξέρω εγώ, System of a Down, Rage Against the Machine κτλ. Σε διώχνανε. Και εσύ, ως ένα πτήσουνα 20-25 χρονών, που είχες μια μπάντα με τους φίλους σου, γιατί έτσι ξεκινάνε όλες αυτές οι μπάντες, δεν έχεις τα χρήματα και τους πόρους να τους κυνηγήσεις. Έτσι την είχε πάθει ο Μορέλο με τους lock-up. Οπότε ξέροντας πολύ καλά το τι συνέβαινε στους χώρους αυτούς, είπαν ότι εμείς θα υπογράψουμε όταν ήρθε η Epic και τους είπε ότι ξέρετε, ενδιαφερόμαστε. Λένε αυτοί, εντάξει, ωραία. Θα μας δώσει ένα συμβόλαιο λευκό ότι θα έχουμε πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία. Στα πάντα. Από το t-shirt θα βγάζουμε, τα t-shirt, το τι στάμπα θα έχει πάνω το t-shirt, αν θα έχει το ζαπάτα με όπλα, που όντως έτσι έγινε, ή πόσα είναι τα εξώφυλλα των μουσικών δίσκων, θα έχουμε πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία. Και αυτοί είπαν ναι. Και η αιτία γι' αυτό είναι ο Goldstone. Ο Goldstone στην Epic είχε υπογράψει, νομίζω, όλες και όλες 6 μπάντες. Δηλαδή δεν ήταν τύπος ο οποίος, ξέρεις, θα το έλεγε αυτό για τον οποιονδήποτε. Αυτός είχε βρει και τους Pearl Jam. Mm. Και όπως είχε πει, υπέγραφα πάντα μπάντες, τις οποίες θα μπορούσα να τις ακούσω 600 φορές live. Mm-hmm. Άρα η Rage ήταν μία από αυτές. Okay. Η αντίδραση όμως, επειδή πες για την αντίδραση. Ναι, ναι. Έτσι, δεν ξέρω, υπάρχει άλλη ερώτηση για την αντίδραση, νομίζω... Ναι, αλλά μπορούμε να το πούμε τώρα αν υπήρχε και αντίδραση από την υπόλοιπη punk και hardcore σκηνή. Ναι. Θα σου πω. Τότε υπάρχει αναφορά ότι στα πρώτα live μαζεύονταν κάποιοι απ' έξω για να τους τραμπουκίσουν. Ειδικά τον Τελαρότσα, επειδή προερχόταν και ο Κόμερφα από τη hardcore σκηνή. Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ περιθωριακό φαινόμενο. Δηλαδή αυτό δεν είναι ότι ξέρεις, ήταν ούτε όχι ο κανόνας. Μπορεί να γίνει 1-2 φορές. Όμως, κοιτώντας τώρα μακροσκοπικά όλο αυτό, η αφισβήτηση, αν θες σε αυτή την κίνηση, το να υπογράψει μια μεγάλη δισκογραφική με ό,τι σημαίνει αυτό, παρόλο που μπορεί να έχει πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία, έτσι, δεν προέρχεται
ποτέ από τους μουσικούς που ήταν στο ίδιο μήκος σχήματος με τους Rage Against the Machine. Αν το δεις. Προέρχεται πάντα από αυτούς που θέλουν να λιδωρήσουν. Δηλαδή από το αντίπαλο στρατόπεδο. Από media, ξέρεις, από ξέρω εγώ, οργάνωση αστυνομίας μετά, μπορούμε να το πούμε μετά αυτό, για το πώς έγινε, με ποιους συγκρούστηκαν κτλ. Από διάφορες περσόνες των media, της τηλεόρασης τότε, από εκπομπές, lifestyle, ξέρεις. Αυτό προήλθε από εκεί. Όχι όμως από τους ίδιους, από τον περίγυρό τους, δηλαδή που ήταν σαν κι αυτούς. Για παράδειγμα, δεν είπα ποτέ η Bad Religion για ποιο λόγο υπέγραψαν οι Rage σε μια μεγάλη δισκογραφική. Ούτε καν. Παίζανε μαζί. Αναπτύσσανε δράσεις μαζί. Δεν είπε ποτέ ο Wayne Kramer, τον MC5, για ποιο λόγο οι Rage Against the Machine υπέγραψαν. Λέει, καλά κάνανε και το κάνουν αυτό. Αφού είχαν πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία, και μάλιστα είχε πει τη χαρακτηριστική ατάκα, το είχε πει και πρόσφατα σε μια συνέντευξη στο KXP. Ο Wayne Kramer, παρένθεση, είναι Έλληνας. Έχει ελληνική καταγωγή ο κιθαρίστας του MC5. Είχε πει ότι. Ρε παιδιά, λέει, πρέπει να καταλάβετε ότι όποιοι κάνετε αυτές τις ερωτήσεις, έστω αν υποθέσουμε ότι τις κάνετε καλοπροαίρετα, ότι δεν είμαστε τίποτα, ξέρω εγώ, που ζούμε στη ζούγκλα ή ζούμε, ξέρω εγώ, αποκομμένοι από την κοινωνία. Εδώ υπάρχουμε και εμείς, εδώ ζούμε και είναι λογικό να υπάρξει μια διαεξέλιξη. Αν όμως έχεις ακεραιότητα και παραμένεις πιστός στις ιδέες σου, αυτό που έχεις θέσει εσύ ως πλαίσιο στο οποίο κάτω από αυτό δεν θα λειτουργείς, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως. Αυτό που κάνει η Rage δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί οποιαδήποτε μπάντα η οποία έχει αυτή την ταμπέλα και έχει αυτό το πολιτικό σημαίνον να υπογράψει μια μεγάλη δισκογραφική, ούτε να πάρει εν λευκό επιταγή να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν είναι εύκολο. Αυτές οι μπάντες δεν αναπτύσσονται, ξέρεις, κατά το δοκούν. Α, θα φτιάξουμε μια πολιτική μπάντα, α, θα παίξουμε μουσική. Τέτοιου είδους συγκροτήματα που έχουν αφήσει ιστορία, έτσι όπως και η Class, η MC5, Public Enemy, αναπτύσσονται οργανικά. Δεν αναπτύσσονται, ξέρεις, ότι θα φτιάξουμε μια μπάντα η οποία θα παίζει κομμουνιστικά τραγούδια και Αντάρτικα και θα πάμε καλά. Δεν γίνεται έτσι. Και για να φτάσουν να έχουν λευκή επιταγή από την Epic, πρέπει να παίζει μεγάλη μουσική. Πρέπει να παίζει σπουδαία μουσική. Άρα, αν παίζει σπουδαία μουσική, θα σου δώσουν. Προφανώς και φέρνοντάς τους έσοδα, μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, προφανώς, έτσι. Θα σου δώσουν και τη δυνατότητα να κάνεις σε εισαγωγικά ό,τι γουστάρεις. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω. Αν υπάρχει, κατά τη γνώμη σου, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει όρος στρατευμένη τέχνη, αν οι Rage Against the Machine έκαναν κάτι τέτοιο, ήθελαν να κάνουν κάτι τέτοιο, το έκαναν τελικά. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα το έκαναν και αυτό ήθελαν να κάνουν. Είναι μια μπάντα η οποία, αν έχει γράψει 45 τραγούδια, δεν ξέρω πόσα είναι, βγάζω τις 6 διασκευές, 40-45 τραγούδια, δεν υπάρχει ούτε ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πολιτικοποιημένο. Δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά συγκροτήματα που μπορεί να το πει. Ότι όλα τα τραγούδια έχουν πολιτικό κοινωνικό σχολιασμό. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρει μια συνειδητοποιημένη απόφαση ότι η τέχνη τους είναι ακριβώς το μέσο για να περάσει ένα μήνυμα. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις την τέχνη και τα τραγούδια των Rage Against the Machine από την ιδεολογία και το πολιτικό υπόβαθρο των Rage Against the Machine. Είναι αλληλένδετο. Δεν μπορείς να το βάλεις ούτε με ποσοστά. Είναι το ένα μαζί με το άλλο. Οπότε νομίζω ότι προφανώς αυτό έκαναν και εννοείται, για να απαντήσω και στην ερώτηση, σαφέστατα υπάρχει στρατευμένη τέχνη. Σαφέστατα όμως υπάρχει και τέχνη η οποία δεν έχει επιλέξει να στρατευτεί. Υπάρχουν μουσική, καλλιτεχνικά υποκείμενα, τα οποία δεν τους ενδιαφέρει το τι γίνεται γύρω-γύρω. Ή μπορεί να τους ενδιαφέρει, αλλά να μην το περνάνε στη μουσική τους, στην τέχνη τους. Πράγμα δύσκολο συνήθως. Αν έχεις ανησυχίες, δηλαδή, συνήθως το περνάς αυτό, γιατί η τέχνη και ειδικά η μουσική είναι κάτι που έρχεται από μέσα σου. Δεν μπορείς κάτι που σε απασχολεί να μην το περάσει την τέχνη σου. Προφανώς και υπάρχουν μη στρατευμένοι καλλιτέχνες. Αν θες να το κάνουμε και μια γέφυρα λίγο με τη θεωρία, αυτό που έλεγε ο Γκράμψη περί η νεκρή μάζα σε μια κοινωνία, αυτοί που μένουν απαθείς, που δεν ασχολούνται. Στην αμερικάνικη μουσική σκηνή της δεκαετίας του 80 και του 90 μπορούμε να απαριθμίσουμε άπειρους, οι οποίοι προφανώς όταν γίνονται τα LA Riots δεν τους ένοιαζαν τα Riots, δεν τους ένοιαζαν που οι Αμερικάνοι βομβάρδιζαν την Ιουγκοσλαβία. Δεν τους ένοιαζε ο πόλεμος του κόλπου, η παραπληροφόρηση και τα παιδιά που σκοτώνονταν στη Μέση Ανατολή. Προφανώς και δεν τους ένοιαζαν. Δεν υπήρξε κάποιο σχολιασμός. Υπήρξαν όμως και συγκροτήματα που τους ένοιαζαν όλα αυτά. Okay. Εντάξει. Η Rage Against the Machine κάνουν στρατευμένη τέχνη. Θα μπορούσε να πει κάποιος, το πάω τώρα λίγο, μπορεί να είναι και άσχετο αυτό λίγο, ότι και οι εκπρόσωποι της Grand σκηνής του Seattle κάνανε κάποια πολιτική τέχνη, όχι στρατευμένη,
Αλλά μιλούσαν για προβλήματα, ας πούμε, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος του. Πολύ σωστά. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως προβλήματα είναι ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, ο δομικός ρατσισμός του αμερικανικού κράτους, προβλήματα είναι όλα αυτά, ο καπιταλισμός, όλα αυτά είναι προβλήματα. Προβλήματα είναι και η εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Κοινωνικά προβλήματα. Πρόβλημα είναι η ανεργία. Πρόβλημα είναι η κατάθλιψη. Φυσικά και όλα αυτά έχουν ένα κοινωνικό σχολιασμό ή κοινωνικούς προβληματισμούς από πίσω. Το θέμα όμως ποια είναι η ουσιώδης διαφορά. Ότι οι Rage Against the Machine πολιτικοποιούσαν αυτά τα θέματα. Είναι διαφορετικό να λες, για παράδειγμα, Run DMC, Wu-Tang Clan, διαφορετικό να μιλάς για τη ζωή του γκέτο, που όντως έρχεται από μέσα σου, είναι κάτι που το ζεις. Περιθωριοποίηση, γκετοποίηση, συμμορίες, ναρκωτικά. Και είναι διαφορετικό να λες, παιδιά, γι' αυτό φταίει η οικονομική ανισότητα και ο καπιταλισμός. Αυτά είναι που το προκαλούν αυτό το οποίο εσείς ζείτε. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία. Θέλω να μου πεις για τη χρονιά του 1995 και το ρόλο του Μπρέταν Ομπράιαν. Τι ρόλο έπαιξε αυτός ο άνθρωπος. Παραγωγός, έτσι. Παραγωγός, θρυλικό όνομα, Μπρέταν Ομπράιαν πλέον. Πάρα πολλές μπάντες έχουν πέρασει τα χέρια του. Το 1995 είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη και σημείο καμπής για τους Rage, γιατί είναι η χρονιά που έχουν κάνει τις λιγότερες συναυλίες, πρέπει να είναι με το ζόρι διψήφιος ο αριθμός, και αν είναι. Η μπάντα είναι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Εντάξει, έχει υπάρξει μια διετία η οποία παίζουν live ασταμάτητα, mm-hmm. κάνουν tour σε Ευρώπη, Αμερική, non-stop. Υπάρχει μια τρομακτική τριβή, πολύ μεγάλη ένταση, τα έχουν πει ήδη αυτά, και δεν μπορούν να κάτσουν κάτω να δημιουργήσουν το δεύτερο δίσκο. Mm-hmm. Να πω εδώ ότι ο πρώτος δίσκος έχει βγει αρχές Νοέμβρη του 1992. Mm-hmm. Κατά κανόνα, 9 στις 10 μπάντες οι οποίες φτιάχνουν ένα δίσκο ο οποίος γνωρίζει αυτή τη μετεωρική άνοδο και οι ίδιοι μαζί του, τον πρώτο δίσκο, σε 1-2 χρόνια έχουν βγάλει δεύτερο δίσκο. Ο οποίος μάλιστα πρέπει να είναι και ίδιος με τον πρώτο. Έτσι. Εδώ δεν ήταν αυτό το case όμως, σε αυτή την περίπτωση. Γιατί όταν μεγαλώνει μια μπάντα και αποκτά επιρροή, αποκτά απήχηση, προφανώς μπορεί να υπάρξει και ενίσχυση του εγώ. Έτσι, άνθρωποι είναι. Μιλάμε για ανθρώπους στα 20-25 χρονών. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλη αυτή την προβολή. Από την άλλη, αναπτύσσεις και διαφορετικές λογικές για την κατεύθυνση τη μουσική. Γιατί στα πολιτικά δεν υπήρχε ποτέ διαφωνία. Ενώ στο αν θα πάμε να παίξουμε εκεί, αν θα υποστηρίξουμε αυτό, δεν υπήρχε καμία διαφωνία ποτέ. Πάντα μουσικοκαλλιτεχνικό ήταν το πρόβλημα. Το οποίο οδήγησε και στη διάλυση του 2000. Δηλαδή αντικρουόμενες οπτικές, οι οποίες του καθιστούσαν αδύνατο το να δημιουργηθεί νέο υλικό. Εκεί μπαίνει ο Μπρένταν Ομπράιαν, γιατί ο Γκάθ Ρίτσαρτσον, που είναι ο προηγούμενος producer του πρώτου δίσκου, ένας φοβερός τυπάς, αλλά μια πολύ προσωπικότητα μιλίχια, δηλαδή δεν ήταν ικανή να τη θασέψει, τον κάνω ό,τι θέλανε, δεν ήταν ικανή να τη θασέψει τέτοιους τύπους. Ο Μπράιαν ήταν πιο αποφασιστικός, πιο καταλυτικός παράγοντας για να, ξέρεις, να στρώσουν κόλλο και να κάτσουν πίσω να γράψουν μουσική. Πράγματι αυτό έγινε, κλείστηκαν σε ένα σπίτι στην Ατλάντα, από εκείνο και ο Μπράιαν. Υπήρξε τέλος πάντων αποτέλεσμα και καρπός αυτής της διαδικασίας είναι το Evil Empire, που βγαίνει τον Απρίλιο του 1996, σχεδόν 4 χρόνια μετά τον πρώτο δίσκο. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ένας δίσκος ο οποίος τον περιμέναν πάρα πολύ και κατ' εμέ κάνει τον ίδιο κρότο που κάνει ο πρώτος. Mm-hmm. Αλλά με διαφορετικό στυλ, με διαφορετική τεχνοτροπία. Αν ο πρώτος μπορείς να πεις ότι είναι μια κραυγή, ότι ήρθαμε, ο δεύτερος αποκτάει συνείδηση. Αποκτάει πάρα πολύ συνείδηση, ανεβαίνει τρομακτικά το επίπεδο του στιχουργικό και βαθαίνει σύνδεση με το hardcore. Mm-hmm. Μουσικά. Ο Μπράιαν ήταν και μετά παραγωγός στους επόμενους δίσκους ή όχι? Είχε υπάρξει και μετά συνεργάστηκε με τον Rick Rubin. Άλλος παραγωγός, επίσης πολύ θρυλική μορφή, ο οποίος αυτός είχε πρωτοστατήσει και στη μίξη του hard rock με το rap. Και τον Beastie Boys, ας πούμε, παραγωγός και τα λοιπά. Και metal και όλα αυτά. Βέβαια. Εννοείται. Αλλά και με τους δύο διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. Δηλαδή, ο Brian είχε κάνει παραγωγή και στον δίσκο τον Prophets of Rage. Με αυτόν είχαν συνεργαστεί, δηλαδή. Αν και νομίζω κάτι μου είπες πριν, θες να μου πεις λίγο έτσι, ποια ήταν η σχέση σου με την υπόλοιπη punk, hardcore και hip-hop σκηνή εκείνη την περίοδο που υπήρξαν? Σε γενική γραμμή ήταν εξαιρετική.
τουλάχιστον με τις μπάντες που μπορούσαν να αναπτύξουν μια κοινή δράση, μπορούσαν να μιλήσουν πολιτικά σε ένα πολύ κοντινό επίπεδο, εξαιρετικές σχέσεις με τους Band Religion, εξαιρετικές σχέσεις με τους Anti-Flag, οι οποίοι Anti-Flag έχουν επηρεαστεί από τη ρητική δημασίνη, Rancid, παίζανε μαζί, και άλλα Quicksand, μπάντες του hardcore της εποχής εκείνης και του punk rock, Girls Against Boys, Prison Starfall Experiment, με όλους αυτούς μια πάρα πολύ καλή σχέση, και με τη hip hop σκηνή επίσης, εντάξει, δεν συζητώ για Public Enemy, ναι. Δεν συζητώ για Cypress Hill, αδέρφια, με ποιους, και όχι μόνο, και με τους Pearl Jam, πάρα πολύ καλή σχέση, σκηνή του Seattle, Jane's Addiction, και προφανώς, πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντινή σχέση, γιατί ξεκινήσανε, εντάξει, εκείνοι προπορεύονταν, οι Tool προπορεύονταν λίγο χρονικά, αλλά οι Tool ουσιαστικά τους έβαλαν, τους πήραν ως support σε πάρα πολλά live στην αρχή, εντάξει. Ο Jones ήταν και μαζί στο Harvard μαζί με τον Morello, είχαν παίζει μουσική ακόμα και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ο Maynard έχει κάνει guest στο Know Your Enemy, τραγούδι, και live, και στο δίσκο αλλά και live. Νομίζω με όλους αυτούς, ναι. Ωραία. Δεν είχαν σίγουρα πολύ καλή σχέση, καμία σχέση βασικά, με συγκροτήματα, εντάξει το punk rock είναι, πολύ, είναι πιο δύσκολο αυτό, αλλά ειδικά στο hip hop, με αυτή την τάση του γκάγκστα, τους χρυσούς σταυρούς και το, ξέρεις, κοπέλες, ναρκωτικά, γρήγορα αυτοκίνητα, όλο αυτό το πράγμα, καμία σχέση. Υπάρχει, εγώ αυτό κρατάω για να δεις τη διαφορά νοοτροπίας, το λέω αυτό. Υπάρχει μια τάκα του Ντελαρότσα που την είχε δώσει συνέντευξη, που μιλούσε για τις τομές hardcore punk και hip hop, γιατί έλεγε ότι, γιατί τότε αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πέσουν οι μπάρες τη σύνδεξη, τη μουσική σύνδεξη αυτές στις μουσικές παραδόσεις. Όποιος άκουγε hip hop, άκουγε hip hop. Ναι, ναι. Είχε πολύ συγκεκριμένο προφίλ. Όποιος άκουγε metal, άκουγε metal. Όποιος άκουγε hardcore, άκουγε hardcore. Δεν υπήρχαν μπάντες που τα συνένωναν αυτά, ειδικότερα με πολιτικό πρόσημο. Είχε πει ότι εγώ πιστεύω ότι πάντα το hip hop με το hardcore έχουν πάρα πολλά κοινά από το πώς δημιουργήθηκαν ως ρεύματα, το εστίαζε δηλαδή σε κοινωνικό επίπεδο. Και έλεγε μάλιστα, αλλά η κατεύθυνση που έχουν πάρει πάρα πολλά υποκείμενα της hip hop σκηνής, μουσικά υποκείμενα, μου θυμίζει, λέει, την εποχή που μεγάλωσα επί ριγκανισμού, που τα πάντα, λέει, ήταν το χρήμα και ο ατομισμός. Αυτή ακριβώς η κατεύθυνση που είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της hip hop σκηνής προς την εμπορευματοποίηση. Ναι. Ωραία. Ο Ζακ Ντελαρότσα, σε μια συνέντευξη που έχει καταγράψει στο βιβλίο, είχε πει τα εξής. Τα λόγια μας έπρεπε να υποστηρίζονται από τις πράξεις μας, επειδή ασχολούμαστε με αυτή την τεράστια τερατώδη pop κουλτούρα που έχει την τάση να ρουφάει κάθε τι που της αντιστέκεται πολιτιστικά, προκειμένου να το εμπαρευματοποιήσει, να το απονευρώσει και να το εξουδετερώσει. Συνέβη σε πάρα πολλές μπάντες στο παρελθόν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Δεν ξέρω, ψιλομαλακή ένερση που θα σου κάνω, γιατί μην σε απαντήσω ουσιαστικά. Αν θεωρείς ότι κάτι τέτοιο συνέβη τελικά στους Rage Against the Machine. Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ, πολύ σωστή ερώτηση αυτή που λες. Ναι, ναι. Λίγο μπακαλίστηκε το δεύτερο υποερώτημα. Αν το θέσουμε ποσοστιαία, πόσο χρησιμοποίησαν εκείνοι το δισκογραφικό κατεστημένο και πόσο το χρησιμοποίησε το δισκογραφικό κατεστημένο εκείνους. Και η τρίτη, αν έχουμε παραδείγματα, αν υπάρχουν παραδείγματα συγκεκριμένα που οι άνθρωποι αυτοί, αυτά που πρέσβευαν μέσω της μουσικής τους, τα υποστήριξαν τελικά και επί του πρακτέου δηλαδή, να κάναν πράγματα. Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Το πρώτο να πιστεύεις ότι τελικά απορροφήθηκαν. Ναι. Όχι, κοίτα. Η εμπορευματοποίηση, αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση πολλές φορές, ή το να σε απορροφήσει το σύστημα, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Σωστό. Είναι μια διαδικασία. Ούτε, ξέρεις, συζητιέται σε κάποια σκοτεινά παρασκήνια. Θα εμπορευματοποιήσουμε τους Rage Against the Machine επειδή, ξέρεις, είναι κομμουνιστές. δεν ισχύει αυτό. Είναι ένα ολόκληρο process το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει σε απονεύρωση. Για παράδειγμα, όταν βγήκαν οι Rage Against the Machine, δεν είναι απαραίτητο, προφανώς και έγινε έτσι, ότι υπήρχαν δισκογράφοι που λένε «Α, πρέπει να βρούμε τέτοιες μπάντες». Ναι, θα έγινε okay. Αυτό, φαντάζομαι. Εννοείται και έγινε, προφανώς. Υπήρξε ένα ρεύμα. Ναι, μωρέ, υπήρξε ένα ρεύμα το οποίο. Εντάξει, εγώ δεν το έχω σε καμία εκτίμηση το νου metal, ξέρω όλο αυτό το πράγμα, ναι. Το οποίο χτίστηκε πάνω σε αυτό, δηλαδή πώς θα πάρουμε κακέκτυπα και μίμους για να τους αξιοποιήσουμε εμπορικά.
Προφανώς. Και συγγνώμη, σε διακόπτω, το νου metal, ας πούμε, από το νου metal βγήκαν οι System of a Down. Που εννοείται, που είναι ένα λόγο και μια πολύ σημαντική πάντα και μουσικά, έτσι. Προφανώς, προφανώς. Σίγουρα μουσικά είναι. Προφανώς, προφανώς, εννοείται. Και επηρεασμένοι του Rage Against έτσι. Αλλά υπήρχαν, όταν βάζεις κάποια. Όταν είσαι σκαπανέα σε κάτι, προφανώς έρχονται και κάποιοι άλλοι που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή είναι μια δυναμική διαδικασία αυτό. Και από τα κάτω υπήρξαν μπάντες οι οποίες θέλησαν να παίξουν rap metal, να συνδυάσουν το hardcore με το metal ή με το hip hop, να παίξουν τέτοια μουσική, να παράξουν τέτοιο υλικό. Άρα και η βιομηχανία ήταν πιο έτοιμη να το δεχθεί αυτό. Αφού σου λέει Rage Against the Machine που βγάζουν αποτέλεσμα, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Τώρα, στην ερώτηση για το αν απορροφήθηκαν, εγώ δεν θεωρώ ότι απορροφήθηκαν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πρακτικά, ειδικότερα για τη δεκαετία του 90, έτσι. Γιατί για μένα αυτό είναι το πλαίσιο. Όταν μιλάμε για του Rage Against the Machine, πρώτα απ' όλα είναι η δεκαετία του 90. Αλλά και μετά. Ότι υπήρξε απορρόφηση. Μπορεί να πει κάποιος ότι διαλύθηκαν προτού αρχίζουν να αυτοαναπαράγουν τον εαυτό τους καλλιτεχνικά χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή, όταν δεν έχεις κάτι. Είσαι μια μπάντα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν είσαι επαναστατικό υποκείμενο, είσαι μια μουσική μπάντα. Άρα πρέπει να παράγεις μουσική. Αν δεν έχεις κάτι να παράξεις και αυτό που παράγεις ουσιαστικά τι είναι, ανακυκλώνεις αυτά που έχεις κάνει στο παρελθόν, τότε ουσιαστικά δεν έχεις λόγο να υπάρχεις. Αυτό θεωρούσαν οι ίδιοι. Mm-hmm. Αυτό θεωρούσε κατά κύριο λόγο και ο Ντε Λα Ρότσα. Και αυτά ήταν και μια βασική αιτία της διάλυσης το 2000. Ότι μουσικά έχουμε φτάσει σε ένα όριο που δεν έχουμε κάτι καινούριο να πούμε, δεν χρειάζεται να αυτοαναπαραγόμαστε γιατί αυτό είναι που θέλει το σύστημα. Mm-hmm. Αυτό είναι που θέλει η Sony και η Epic. Από τη στιγμή που φέρνει νούμερα, δεν του νοιάζει αν εσύ θα μιλά τώρα για τον Μάρτιν Λούθερ και τον Λένιν. Ή αν θα μιλάς, ξέρω εγώ, για το τι ωραία ήταν που βγήκα και με την μπόρσα και είχα κοπέλες δίπλα μου κτλ. Δεν τους απασχολεί αυτό. Άρα εδώ μπορώ να πω ότι διαλύθηκαν προτού καν απορροφηθούν. Mm-hmm. Έτσι. Προτού καν μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, το αν χρησιμοποίησαν το σύστημα ή το σύστημα χρησιμοποίησε αυτούς, εδώ νομίζω η απάντηση είναι εύκολη. Το σύστημα θα υπήρχε, η μουσική βιομηχανία, η Epic, η Sony, θα υπήρχε και χωρίς το Rage Against the Machine. Έτσι. Τα έσοδα που είχε θα τα είχε πάνω κάτω και χωρίς το Rage Against the Machine. Όμως θα υπήρξε τη δεκαετία του 90 ένα τέτοιο μουσικό και πολιτικό σημείο αναφοράς στη μουσική βιομηχανία στην Αμερική του τέλους της ιστορίας που έχει πέσει η Σοβιετική Ένωση, που υπάρχει μια τρομερή αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα, να ακυρωθεί οτιδήποτε μη ενταγμένο στο κυρίαρχο αφήγημα αν δεν υπήρχαν οι Rage Against the Machine. Αν δεν υπήρχε η δουλειά των Rage Against the Machine, αν δεν υπήρχαν οι κινηματικές παρεμβάσεις των Rage Against the Machine. Νομίζω πως όχι. Άρα αυτό απαντάει στο αν εκείνοι χρησιμοποίησαν περισσότερο το σύστημα, εάν το σύστημα χρησιμοποίησε αυτούς. Ωραία. Θες να μου πεις τώρα και όλα αυτά πούμε, που έλεγαν στα τραγούδια τους ή τους λόγους που έβγαζαν στις συναυλίες τους. Γιατί μίλαγε ο Ντε Λα Ρότσα στις συναυλίες. Πολύ σημαντικό. Και εκτός σκηνής. Ναι, ναι, ναι. Τα υποστήριξαν πρακτικά. Δηλαδή κάναν πράγματα. Και τι πράγματα έκαναν. Καλά, σαφέστατα. Δεν υπάρχουν Rage Against the Machine χωρίς ακτιβισμό. Και αυτό υπάρχει σε όλες τις περιόδους που υπήρξαν από τη δεκαετία του 90, από το 7 μέχρι το 11 που επανενώθηκαν και ακόμα και τους λίγους μήνες που ήταν μαζί μέχρι να πάθει ρήξη αχυλή ο Ντε Λα Ρότσα και να ακυρωθεί όλη η περιοδία. Όλη περιοδία. Yeah. Είχε καρκίνο ο Κόμερφορντ, γιατί έβγαλε καρκίνο ο Κόμερφορντ αμέσως μετά. Όταν ήταν, μπορούμε να το σπάσουμε σε δύο περιόδους, αν θες. Στην πρώτη περίοδο, μέχρι και το. Από το 91 μέχρι το 92-93, που παίζουν ακόμα στα μέρη τα οποία είπαμε, είχαν συνδεθεί κατά κύριο λόγο με πρωτοβουλίες βάσης και κινηματικές οργανώσεις βάσης. Για παράδειγμα, κάνω τουλάχιστον, έχω βρει εγώ 2-3 live, τουλάχιστον, σίγουρα περισσότερα, για τους αστέγους του Λος Άντζελες. Κάνουν αργότερα live. Είτε, όχι απαραίτητα μόνοι, έτσι, μαζί με άλλες μπάντες περιοχής, για να δώσω τα χρήματα σε οργανώσεις φεμινιστικές που ακόμα και τότε διεκδικούσαν το δικαίωμα στην άμβλωση. Κάτι το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Στη Βρετανία συμμετέχουν σε ένα αντιφασιστικό μουσικό συνασπισμό με αφορμή το Αντινάζι League. Το Αντινάζι League ήταν μια πρωτοβουλία η οποία είχε υπάρξει την δεκαετία του 70. Το είχαν ενισχύσει πάρα πολύ οι κλάς. Πρωτοβουλία του SWP τότε. Στα βήματά του, η Rage Against the Machine, όντως, αρχές δεκαετίας του 90, γιατί υπήρξε μια έξαρση φασιστικών ενεργειών στο Λονδίνο στις αρχές δεκαετίας τότε, είχαν πάει και εκεί στην συναυλία αντιφασιστική. Αργότερα,
όταν αρχίζουν να ανεβαίνουν επίπεδο, και όταν ανεβαίνουν επίπεδο δεν εννοώ μόνο μουσικά, ανεβαίνουν επίπεδο ως προς τα κροατήρια τα οποία απευθύνονται. Αναγνωρισιμότητα. Αναγνωρισιμότητα. Πάρα πολύ σωστά. Πάνε και σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, το πρώτο, πολύ σημαντικό, στήριξη οικονομική του Λεωνάρ Πελτιέρ, ο οποίος αντιμετώπιζε θανατική ποινή. Ο Πελτιέρ ήταν αγωνιστής του American Indian Movement από τη δεκαετία του 70. Έχει κατηγορηθεί ότι σκότωσε δύο πράκτορες του FBI. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ πλήρως αυτό. Εντάξει, δεν είναι ο μόνος. Πάρα πολλοί έχουν μπει στη φυλακή, έχουν κάτσει δεκαετίες για τέτοιους λόγους. Αλλά ήταν μια πολύ συμβολική περίπτωση που επέλεξαν να ενισχύσουν. Δεύτερη τέτοια περίπτωση είναι ο Τζαμάλ. Mm-hmm. Τζαμάλ, ο Μουμία Αμπού Τζαμάλ ήταν δημοσιογράφος, ήταν μέλος των Πανθύρων στη Φιλαδέλφια. Σε μια περίοδο που υπήρξε η κάμψη, αυτό που λέγαμε πριν, mm-hmm. της κινηματικής έντασης και όλα αυτά, τέλη δεκαετίας 70, που και αυτός κατηγορήθηκε για το φόνο ενός αστυνομικού, τον οποίο οριακά αποδεδειγμένα δεν έχει κάνει. Και αυτός ενισχύθηκε οικονομικά, τρέξανε πάρα πολύ την περίπτωσή του, φτάσανε να συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ για να μην προχωρήσει θανατική ποινή. Υπάρχει μια θρηλυκή συναυλία στο New Jersey το 99, όπου εκεί ήταν, έχουν κάνει 2-3 συναυλίες ενίσχυση για τον Τζαμάλ, πέραν τα χρήματα που έχουν δώσει εκτός συναυλιών στη δικηγορική του ομάδα, η οποία ήταν αποκλειστικά γι' αυτό, μαζί με τους Bad Religion, τον Jack D και τους Chumbawamba από τη Βρετανία. Όπου εκεί οι αρχές, η πολιτεία του New Jersey έκανε τα πάντα για να μην γίνει συναυλία, σε σημείο να πει ότι βάλανε το Ticketmaster, πιέσαν το Ticketmaster να πει ότι δωρεάν ακυρώσεις εισιτηρίων, να τα γυρίσετε πίσω για να μην γίνει συναυλία. Τα γυρίζουν πίσω 2.000 άτομα, εξαντλούνται μέσα σε 10 λεπτά. Φοβερό αυτό το πράγμα. Και εδώ βλέπεις πόσο σημαντικό είναι να βάζεις μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι Rage Against Machine, η περίπτωση του Τζαμάλ στα σπίτια του μέσου Αμερικάνου δεν θα είχε μπει με άλλο τρόπο. Θα είχε μπει ότι είναι ένας κοινός εγκληματίας που πρέπει να καταδικαστεί επειδή έκανε αυτό, αυτό και αυτό. Ακριβώς επειδή το τρέξαν οι Rage Against Machine που μπορούσαν να μιλάνε με ένα ακροατήριο εκατομμυρίων μέσα από την τέχνη τους, βλέπεις τι τρόπο διαφορετικό παίρνει η ερμηνεία αυτής της περίπτωσης. Αυτό για μένα είναι ένα σεμινάριο αντιηγεμονίας. Αντιηγεμονικό μανιφέστο, ξεκάθαρα. Που όντως δεν έγινε η εκτέλεση τελικά. Βέβαια παρέμεινε στη φυλακή. Και μάλιστα πριν από 2 χρόνια περίπου, ξανά άνοιξε υπόθεση. Να εκτελεστεί, να μην εκτελεστεί. Έχει αποφύγει τελικά, την έχει αποφύγει τη θανατική ποινή, αλλά δεν τον βγάζουν και έξω. Στην Αμερική γενικότερα, μπορεί να το δεις αυτό και με άλλες περιπτώσεις από τη δεκαετία του 60 και του 70, τα κινήματα που είπαμε πριν, και το πώς κλόνισαν το κοινωνικό καθεστώς κατά κύριο λόγο. Το πολιτικό όχι, δεν κλονίστηκε. Το κοινωνικό όμως κλονίστηκε. Μπορείς να δεις ότι σε άτομα από αυτούς τους χώρους έχουν φερθεί εκδικητικά. Και τους τιμωρούν παραδειγματικά. Ότι δεν θα δεις τον ήλιο γιατί συμβολίζεις αυτό. Άσχετα να το κάνεις ή δεν το κάνεις τελική, συμβολίζεις κάτι. Συμβολίζει μια εναντίωση η οποία και στην περίπτωση του Πελτιέρ και στην περίπτωση του Τζαμάλ χτυπάει, αν θες, μύχιους φόβους του αμερικανικού κοινωνικού κατεστημένου. Του βαθαίους αμερικανικού κράτους και του κοινωνικού συντηρητισμού. Να στηρίζει, για παράδειγμα, Ινδιάνους ή Μαύρους, οι οποίοι αναμειγνύονται με τα κινήματα, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να γίνει. Ή που συμμετείχαν, ξέρω εγώ, σε κινήματα που οι Πάνθυρες φέρανε όπλα. Δηλαδή, αν είσαι μαύρος κομμουνιστής και φέρεις όπλα, δεν υπάρχει μεγαλύτερος μπαμπούλας για έναν Αμερικανό συντηρητικό από αυτό. Και έρχονται τώρα αυτοί, ένα συγκρότημα, να ενισχύσει αυτό. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή ταιριάζει με αυτό που λέμε, η περιοδία με τους Wu-Tang Clan το 97, όπου εκεί το Fraternal Order of Police, μια οργάνωση η οποία, ας το πούμε, η πρόνοια των Μπάτσων ή η αδερφότητα των Μπάτσων, η οποία ενισχύει, είναι μοχλός πίεσης, lobbying κάνει κατά κύριο λόγο στην Αμερική υπέρ των αστυνομικών γενικότερα, και συντηρητικές οργανώσεις και Ku Klux Klan, όλος αυτός ο εσμός, όταν λάνσαραν την περιοδία με τους Wu-Tang Clan, τρελάθηκαν, ότι ξέρω εγώ, από τη μία Rage Against the Machine, από την άλλη Wu-Tang Clan, μια μαύρη κολεκτίβα hip-hop, ξέρω εγώ, ανώσιο, ανίερο, καταγγελίες σε τηλεοπτικούς σταθμούς, να μην γίνει αυτή η συναυλία, να εμποδιστεί όποια κανάλια παίξουν πλάνα από τις συναυλίες, ότι θα υποστούν εμπάργκο από τους τηλεθεατές, αντισυγκεντρώσεις έξω από τα venues όπου θα γίνονταν οι συναυλίες, ότι δεν θα αφήσουμε να γίνουν κτλ. Φοβερό tour, το οποίο εν τέλει έπεσε εκ των έσω, γιατί πλακώθηκαν στο ξύλο Wu-Tang Clan μεταξύ τους και δεν ολοκληρώθηκε. Δηλαδή είχε άδοξο τέλος. Και
Τους ρωτήσανε, τώρα που έγινε επανένωση των Rage πριν από 1,5 χρόνο περίπου, πρακτικά, ρωτήσανε κάποιους από τους Wu-Tang Clan, τους λένε αν, ξέρεις, αν τώρα που θα επανενωθούν οι Rage Against the Machine, υπάρχει περίπτωση να γίνει, τίποτα, να συνεχίσει το tour. Και λένε όχι, λέει γαμό, λέει, θα ήταν ωραία να το ολοκληρώσουμε. Λέει θα είχε πλάκα. Αρκεί να μην ξαναπλακώνονταν. Για πες, μετά από το... πέρα από εθνικό επίπεδο, γιατί κάτι είπες και πριν για τους Ζαπάτα, για τους Ζαπατίστας. Βέβαια, ναι, βέβαια, για τους Ζαπατίστας. Το κίνημα Sky, πρακτικά, όπως ξέρουμε, πρωτοχρονιά του 1994. Έτσι. Αυτό έρχεται στην Αμερική, προφανώς η είδηση, αλλά έρχεται μέσα από ένα πλαίσιο, ξέρεις, από τα συστημικά ΜΜΕ, το οποίο είναι λίγο διαστρεβλωμένο, να το πούμε έτσι. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι στην Καλιφόρνια ειδικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες κοινότητες Μεξικανών και φτωχών Μεξικανών, οι οποίοι ξέρουν καλά το τι γίνεται στο Μεξικό και τι συμβολίζει αυτό το κίνημα. Οι Rage όχι μόνο το στηρίζουν, όχι μόνο βγάζουν τραγούδια τα οποία είναι αφιερωμένα στο Ζαπατισμό και μάλιστα την περίοδο που δεν είναι τώρα ένα κίνημα το οποίο έχει παγιωθεί, το ξέρουμε, υπάρχει ένα αναγνωρισμένο. Το Μεξικανικό κράτος δεν μπορεί να πάνε τους διαλύσει γιατί θα έχει τρομακτικές πολιτικές συνέπειες. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Έτσι. Έχουν μια ορατότητα πολύ μεγάλη. Τότε ακόμα όλα αυτά παίζονταν. Δεν ήταν εύκολο να βγεις και να υποστηρίξεις τους Ζαπατίστας, ειδικά στην Αμερική. Ειδικά για τους συντηρητικούς Αμερικανούς, αυτό ήταν μια αναβίωση, ξέρεις, των Ερυθρών Αντάρτικων από εποχή Κούβας, ας πούμε. Ναι, ναι. Στο backyard να γίνεται αυτό, τώρα αυτό είναι επικίνδυνο. Ο Ντελαρότσα προφανώς νιώθει πάρα πολύ κοντά σε αυτό το κίνημα και όχι μόνο πολιτικά, είναι και οι πατρογονικές του ρίζες. Δηλαδή ο παππούς του ουσιαστικά ήταν πρόσφυγας από τη Μεξικανική Επανάσταση, από το Μεξικό και έχει πει μάλιστα ότι εγώ αυτό το κίνημα το είδα γιατί πήγε 4 φορές στη Τσιάπας. Υπήρχαν ανοιχτή δίωδη ανάμεσα στο Λος Άντζελες και τη Τσιάπας με καραβάνια αλληλεγγύης αλλά και οργάνωναν ταξίδια για το Μεξικό, για είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, οτιδήποτε μπορούσε να χρειαστεί, φάρμακα, από το αρχικό εμπάργκο που είχε επιβάλει το Μεξικανικό κράτος. Είχε πάει και αυτός, είχε διδάξει σε σχολεία αγγλικά, είχε παίξει μουσική με ανθρώπους εκεί, είχε ζήσει για εβδομάδες και αυτά τα βιώματα που έφερε τα πέρασε και στη μουσική. Παράλληλα, χρηματοδότησε, ήταν co-founder πρακτικά, σε ένα κοινωνικό κέντρο στο Λος Άντζελες, τη Regeneration, με την προφορά τη Μεξικάνικη. Αυτό ήταν ένα κοινωνικό κέντρο το οποίο προωθούσε τη Μεξικάνικη πολιτισμική κληρονομιά. Παίζανε μπάντες των Τσικάνος, κατά κύριο λόγο, κάνανε εκθέσεις φωτογραφίας, παρουσιάζει βιβλίων, προβολές ταινιών. Και είχαν παίξει και Rage Against the Machine εκεί, αφιλοκερδός, εννοείται ελεύθερα, για στήριξη του χώρου. Αυτός ο χώρος ήταν ένα κοινωνικό κύτταρο το οποίο ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον Ζαπατισμό και με τα δίκτυα τα οποία στείνονται ανάμεσα στην Αμερική και τους Ζαπατίστες. Θες να μου πεις την όποια σχέση είχαν με τον Τζόμσκι. Τι επαφές είχαν με τον Τζόμσκι. Ωραία ερώτηση. Ο Τζόμσκι τον έχουν χαρακτηρίσει ως έναν από τους πολιτικούς διανοητές και καθοδηγητές του γκρουπ. Ο Τζόμσκι, αλήθεια είναι ότι εκείνη τη δεκαετία ήταν και αρκετά παραγωγικά στα φόρτα. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα είναι πάνω από 90 χρόνων. Έτσι. Βέβαια, ναι. Εντάξει, είναι μια τεράστια ακαδημαϊκή καριέρα. Πολιτικά έχει πει και κάποια πράγματα τα οποία λες τώρα, εντάξει, ξέρω εγώ, θα στήριξω τη Χίλαρη για να μπει ο Τραμπ. Τα οποία μπορεί να παραξενέψουν κάποιους. Απ' την άλλη, εγώ λέω ότι. Και εμένα παραξενεύουν και δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά απ' την άλλη, αν δεν ζεις εκεί, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις κάποια πράγματα. Έχουν συνεργαστεί με τον Τζόμσκι από ποια άποψη. Του έχουν πάρει συνέντευξη και στο site τους τότε. Γιατί είχαν site, τότε ήταν που είχε αρχίσει να κυκλοφορεί και το Ιντερνετ. Να εγκαθίσταται ως εργαλείο ακόμα και των μουσικών υποκειμένων το διαδίκτυο. Και βιντεοσκοπημένη συνέντευξη όταν είχαν κάνει τη συναυλία στο Μεξικό. Του είχαν πάρει μια συνέντευξη η οποία μιλούσε πρακτικά για το τι σημαίνει, πώς πολεμάει η ναύτα, η συμφωνία δηλαδή Αμερικής-Μεξικό και το Μεξικανικό κράτος, πώς πρακτικά πολεμάει τους Ζαπατίστας, τι επιπτώσεις έχει αυτό για τις κοινότητες της Τσιάπας. Τι είναι αυτή η υβριδική πόλεμη που εξαπολύει το Μεξικανικό κράτος με τη βοήθεια της Αμερικής απέναντι στους Ιθαγενείς.
Γι' αυτά είχαν μιλήσει τότε. Τον έχουν σε τεράστια εκτίμηση. Τα γραπτά του και τα κείμενά του έχουν περάσει ακόμα και στο στιχουργικό πλειοστάσιο του group. Έτσι. Το Bullet in the Head, πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Ναι. Ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν επηρεάσει πολύ τους Rage. Mm. Και ήταν προφανώς, βιβλία του είναι και στην περίφημη Reading List που είχε βγάλει το συγκρότημα. Όταν βγήκε ο δεύτερος δίσκος, το Evil Empire, είχαν βγάλει μια Reading List η οποία έδινε το τι βιβλία, ας πούμε, μπορεί να διαβάσει κάποιος, όχι για να καταλάβει τα τραγούδια, προς Θεού, αλλά για να ενισχύσει τα ερεθίσματά του. Ήταν προφανώς και η βιβλία του Τσόνσκι μέσα και πάρα πολλών άλλων. Μπορείς να πεις κάποιον από αυτούς. Ναι, Φανόν, Λένιν, Μπέρκμαν, Μάρξ, Γκρίνμπεργκ, διανοητές Αμερικάνοι, Μπάλντουιν, συγγραφής, έτσι, λογοτέχνες, Τσόμσκι, Άντζελα Ντέιβις, βιβλία για τους πάνθυρες, προφανώς, για το φεμινιστικό κίνημα. Αυτά, πάνω κάτω. Άρα θεωρείς ότι τα τραγούδια, οι συναυλίες τους και τα λέω τα τραγούδια, ενώ και η μουσική τους και οι στίχοι τους. Αυτά που έλεγαν στις συναυλίες τους είχαν και ένα σκοπό να οδηγήσουν το κοινό προς την κριτική σκέψη. Και το άλλο είναι, αυτοί που πήγαιναν, ας πούμε, στους Rage Against the Machine να τους δουν, ήταν όλοι, πιστεύεις, πολιτικοποιημένοι ή πήγαιναν και άνθρωποι απλά για να διασκεδάσουν. Εντάξει, okay, ναι. Τώρα. Τι μας λένε και αυτοί, ας πούμε. Άμα ήταν πολιτικοποιημένοι, θα είχε πέσει κάποιο άλλο. Στο κάποιο. Εντάξει. Ξεκάθαρα είχαν αυτό το σκοπό. Όταν έχεις βγάλει χι τραγούδια και όλα έχουν πολιτικό περιεχόμενο, όταν έχεις κάνει χι βίντεο κλιπ και όλα έχουν πολιτικό περιεχόμενο, όταν έχεις κάνει τόσες πολιτικές παρεμβάσεις και έχεις ταυτίσει την τέξη με τον ακτιβισμό, νομίζω αυτό έχει σκοπό. Προφανώς. Να πείσεις και να συμπαρασύρεις άλλους ανθρώπους σε αυτά τα κινήματα. Και αυτό το έκανα. Βεβαίως το έκαναν. Πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Έχουμε και συνέντευξη μέσα στο βιβλίο με το Hate 5-6, το Sunny Singh. Για πες λίγο για αυτόν τον τύπο. Φοβερός τύπος. Αυτός... Γιατί είχαμε μιλήσει, συγγνώμη, κάποια στιγμή για αυτόν. Το διάβασα και στο βιβλίο. Εγώ δεν είχα καταλάβει ποιος είναι. Και μετά συνειδητοποίησα πόσες συναυλίες hardcore έχω δει στο κανάλι του. Οι οποίες είναι και πολύ ωραία τραβηγμένες. Και θυμήθηκα τη συναυλία του Bob Max, ας πούμε. Ναι. Φοβερός τύπος. Ο Hate 5-6. Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, είναι η ζωντανή ιστορία του αμερικανικού hardcore αυτή τη στιγμή. Δεν μεγάλος, τύπος είναι 30 something. Απλά αυτός και ο αδερφός του ήταν fan Rage Against the Machine από τη δεκαετία του 90, τσιρικάδες, και μάζευαν VHS κασέτες. Ο αδερφός που ήταν πιο μεγάλος ήταν φανατικός Rage Against the Machine. Ο Σάνι εντάχθηκε σε ένα trend αναζωογόνης του hardcore από το β' μισό της δεκαετίας του 2000. Αλλά αυτός γούσταρε πάρα πολύ το αρχαιακό του πράγματος. Δηλαδή το να βιντεοσκοπώ τις συναυλίες και να καταγράφω την ιστορία. Γιατί έχει πει πάρα πολύ εύστοχα, και το έχω πει μες στο βιβλίο, ότι μια συναυλία διηγείται πάντα την ιστορία μιας μπάντας στη συγκεκριμένη περίοδο μαζί με ένα συγκεκριμένο κοινό. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι μια, δηλαδή, αν θες, ένα αποτύπωμα του χρόνου, κάθε συναυλία. Και αυτό κάνει. Έχει μια πλατφόρμα όπου στηρίζεται στο Patreon, έτσι, μια πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης. Έχει χιλιάδες, εκατοντάδες βίντεο τα έχει δημοσιοποιήσει, χιλιάδες έχει στο αρχείο του. Και αυτός φυσικά όχι απλά είναι fan Rage Against the Machine, θεωρεί ότι ό,τι κάνω είναι κατ' εικόνα και καθομοίως αυτό που μου έθανε η Rage. Δηλαδή να χρησιμοποιείς τα μέσα τα οποία υπάρχουν για να επιστρέφεις τη δουλειά σου στην κοινότητα, στη βάση. Το όνειρό του, όπως λέει στο βιβλίο μέσα, είναι να συνεργαστεί μαζί του. Το οποίο δεν ήταν. Εντάξει, οι Rage δεν είχαν πάψει να υπάρχουν από το 2011, πρακτικά να έχουν δράσει. Αλλά στην επανένωση, τώρα δηλαδή πριν από ένα περίπου χρόνο, ήρθε σε επαφή και τελικά το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Δηλαδή κινηματογράφησε όλες, περισσότερες από τις συναυλίες της, όσο κράτησε το tour μέχρι να τραυματιστεί ο Ζακ. Ναι. Και το κάνει και πάρα πολύ καλά. Με την τεχνοτροπία που χρησιμοποιεί για να τραβάει τις hardcore μπάντες. Πάντως κάνει πολύ ωραία δουλειά, σπουδαία δουλειά. Και όχι μόνο αυτό, δεν τραβάει μόνο μπάντες, συμμετέχει και σε κινηματικά δρόμενα. Δηλαδή πάει σε πορείες. Τώρα κάλυπτε τελευταία, αν δεις κάποιες. Δεν ξέρω ποιος είναι ο όρος στα ελληνικά. Κάποιες ακροάσεις για την περίπτωση του Τζαμάλ. Πάλι είχε πάει και τις κάλυπτε. Συμμετέχει δηλαδή. Ενεργά. Ναι, συμμετέχει ενεργά και στα κινήματα.
Και άλλος, να πω εδώ, γιατί έχει παρόμοια ιστορία με τον Σάνι, ο Mark Hayward που ήταν μαζί με τον Ζακ στους Inside Out και γενικά στον περίγυρό του και στους Rage, ο οποίος έκανε αντίστοιχη δουλειά με τον Σάνι, βιντεοσκοπούσε, μάλιστα αυτός είχε βιντεοσκοπήσει τότε την περίφημη τη συναυλία στο Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2000, που έγινε χαμός. Αυτός ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα, αναρχικής ιδεολογίας τύπος, ο οποίος μάλιστα έχει πάει και πολύ καλά ακαδημαϊκά και τα βιβλία του νομίζω τα βγάζει το PM Press, ο εκδοτικός οίκος, ο εκδοτικός οίκος αμερικάνικος, πολύ γνώστος. Θες να μου πεις λίγο τι έγινε όταν πρωτοπήγαν οι Rage Against the Machine για συναυλία στη Ρωσία? Ναι. Που είχε πέσει και ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός, ας πούμε, και αυτοί τι έλεγαν εκεί, πώς το... Αυτή η συναυλία που επιλέξαμε να βάλουμε ένα κομμάτι από το spin της εποχής, το οποίο για μένα είναι πολύ δηλωτικό της περίοδου, και ο λόγος, αλλά και η συναυλία και η σημειολογία που έχει τον Rage στη Μόσχα, νομίζω ότι έχει καταρχάς φοβερές αντιφάσεις. Έτσι, δηλαδή. Ακούγεται λίγο, έχει λίγο χιούμορ αυτό, ρε παιδί. Καθάσαμε πολύ ωραία συναυλία. Κοίταξε, γενικά το αποτύπωμά της είναι πιο σημαντικό από όσο μπορούμε να πιστεύουμε. Γιατί στη Ρωσία, στο β' μισό της δεκαετίας των 90, ξεκινάει ένα punk rock, παύλα ska, μια αντίφα σκηνή, οι οποίοι υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι προέρχεται ακριβώς μετά τη συναυλία των Rage και το τι σηματοδότησε το να έρχονται οι Rage για συναυλία στη Ρωσία. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εντάξει, οι ίδιοι το εκμεταλλεύτηκαν, πήγαν μια βόλτα από το μαυσολείο του Λένιν, το μαυσολείο γενικότερα, στην Κόκκινη Πλατεία. Είπε ο Ντελαρότσα χαρακτηριστικά ότι θα ήθελα, λέει, να τον δω να σηκώνεται, να σπάει τη βιτρίνα και να βγει έξω. Αυτό έχει γίνει το μεταξύ σε ένα καρτούν στους Simpsons. Έχει σπάσει ο Λένιν τη βιτρίνα και βγαίνει έξω και ξαναζωντανεύει. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποιο παρατράγουδο, αν εννοείς αυτό. Αλλά είναι φοβερό το πώς, το λέει μάλιστα και ο τύπος μέσα που κάνει το ρεπορτάζ, ο Σμιθ, πώς ακόμα και οι τύποι, αν θες, οι διοργανωτές τους λένε ότι μην βάλετε κάποια μπλούζα περίεργη, κάτι που να παραπέμπει σε σφυρο... Γιατί ας πούμε ο Μορέλο φοράει μπλούζα με σφυροδρέπανα, που να παραπέμπει, ας πούμε, σε κάτι για Σοβιετική Ένωση. Γιατί εδώ, λέει, εμείς δεν γουστάρουμε πια αυτά τα πράγματα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, απλά επειδή το είπαν αυτοί. Απλά εγώ το λέει αυτός μέσα περισσότερο για να δείξει το πώς έχει αλλάξει εποχή. Έχει αλλάξει περίοδες, έχουν αλλάξει τάσεις, συνήθειες, μυαλά, δεν ξέρω αν είχαν αλλάξει το πολύ. Αλλά σίγουρα ήταν το πολύ δηλωτικό του πώς έχει αντιστραφεί πλέον το κλίμα σε πάρα πολλά επίπεδα στη Ρωσία. Είπαν κάποια πράγματα εκεί, ας πούμε, ο Μπελαρότσα μίλησε. Είπαν για τον ζαπατισμό. Ναι, σε συνέντευξη που δώσανε είπαν ότι... Και δεν είχαν δώσει μόνο, είχαν δώσει και σε ρωσικά μέσα. Είχαν πει ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά με το ριζοσπαστικό παρελθόν της Ρωσίας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και το ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν τους ρώτησαν κάτι άλλο, δεν υπήρχε κάποια ανοίξη περί. Γιατί αυτό που είχε πει ο Μορέλο είναι ότι σίγουρα η τωρινή κατάσταση, λέει, να προσέχετε τα γεράκια και τα αρπακτικά της Wall Street. Το λέει γιατί είχε πει ότι δεν μπορώ να βλέπω McDonald's στην Κόκκινη Πλατεία. Είναι τραγικό, δηλαδή, το πώς έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι δηλωτικό του πώς έχει αλλάξει εντελώς μια ιστορική περίοδος. Έτσι, η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης είναι κάτι φοβερό. Μπορεί ειδικά στις τελευταίες δεκαετίες η Σοβιετική Ένωση να είχε πολλά δομικά μειονεκτήματα ή να είχε φτάσει σε ένα τέλμα, αλλά η πτώση και μόνο της Σοβιετικής Ένωσης αποχαλινώνει το απέναντι στρατόπεδο. Δηλαδή, η ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης ευθύνεται για πάρα πολλά πράγματα τα οποία ανάγκαζαν οι απέναντι να κάνουν ως παραχωρήσεις, να σου έχουν ένα βιωτικό επίπεδο χ ή ψ, ειδικά τη δεκαετία του 50 και 60, που είχε δώσει φράγκα η Αμερική, ξέρω εγώ, σε όλη την Ευρώπη για να ανοικοδομηθεί. Η ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης ήταν αρκετή ακριβώς για να έχει ένα ανεκτό βιωτικό επίπεδο σε πάρα πολλό, όχι σε όλο τον κόσμο. Προφανώς υπήρχε και η Αφρική, υπήρχε η Νοτιοανατολική Ασία, αλλά τουλάχιστον στη Δύση. Όταν πέφτει η Σοβιετική Ένωση, ο γδούπος είναι και οι συνέπειες είναι τρομερές, που τις βιώνουμε ακόμα, έτσι. Αυτό. Ωραίο.
Έχουμε κάποια γνώση για το ποια ήταν η σχέση τους, ας πούμε, με αυτό που απαιτεί η ύπαρξη ενός γκρουπ σε δισκογραφική εταιρεία, οι managers, οι ηχολήπτες, οι άνθρωποι που τους ακολουθούσαν, ξέρω εγώ, στις συναυλίες, όλοι αυτοί. Ναι. Ξέρουμε κάτι. Ασφάλεια. Ναι, ναι. Ασφάλεια, μπράβο. Είχαν πάντα. Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Ναι, είχαν πάντα δικούς ανθρώπους. Τους οποίους έχουν κρατήσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είχαν ένα πολύ κλειστό κύκλο ανθρώπων, τους οποίους εμπιστεύονταν, είχαν φιλικές σχέσεις μαζί τους. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Τους είχαν επιλέξει. Τους είχαν επιλέξει, ήταν σε συμφωνία με την ΕΠΗ. Τους είχαν γνωρίσει και είχαν πει ότι ναι. Τους οποίους σου λέω, έχουν σχέσεις ακόμα και σήμερα. Και δεν είναι εύκολο να έρθει σε επαφή με τους Rage. Καταρχάς είναι μία. Το λέω γιατί. Δεν είναι ότι θα πάρω τηλέφωνο τον ατζέντη της Χι Μπάντας. Εντάξει, τώρα οκ, μπορεί λίγο τα πράγματα να είναι πιο απλά. Τότε, ειδικά στα μέσα της δεκαετίας του 90, δεν είχαν αυτό το θα πάρω τον ατζέντη και θα μου κλείσει μια συνέντευξη με τους Rage. Δεν έπαιζε αυτό ακριβώς. Καταρχάς, μιλάς για ένα συγκρότημα το οποίο μαζί και οι τέσσερις έχουν δώσει ελάχιστες συνέντευξεις. Πραγματικά ελάχιστες. Και μετά τη διάλυση, μετά το 2000, δεν μου έρχεται κάποια που να είναι και οι τέσσερις μαζί. Συνήθως αν μπορεί να μιλάει ο Μορέλο, ναι. Κάποιες λίγες φορές ο Μορέλο με τον Ζακ, κάποιες άλλες φορές μπορεί να είναι ο Κόμερφορ μόνος του ή ο Βίλκ μόνος του, σε μέσα αντίστοιχα. Αλλά και οι τέσσερις μαζί να δώσουν λογαριασμό τι κάνουν αυτό, δεν υπάρχει, δεν το αποφεύγουν, δεν είναι στο στυλ τους. Ναι. Αυτό βοηθάει το να έχεις ένα κλειστό γκρουπ ανθρώπων γύρω σου, το οποίο εμπιστεύεσαι, ξέρεις ότι δεν θα υπάρχουν διαρροές, καλά σκέψου ότι δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για ποιο λόγο διαλύθηκαν. Εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο. Αλλά παρασκήνια πώς, γιατί, κουτσομπολιά, αυτά δεν υπάρχει. Νομίζω γράφεις και στο βιβλίο ότι υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις που έκανε. Η ανακοίνωση που έκανε ο Ζακ όταν έφυγε τον Οκτώβριο του 2000, όταν το έβγαλε, ήταν ότι δημιουργικοί λόγοι, διαφωνίες, είχαμε φτάσει σε ένα τέλμα. Ναι. Ναι. Αυτό ναι. Αλλά θέλω να σου πω, παρασκήνια, μαλλιοτραβήγματα, τόνα αυτά, ξέρω εγώ, ιστορίες, δεν υπάρχουν, δεν θα μάθεις ποτέ. Και αυτό ακριβώς επειδή έχουν ένα πολύ κλειστό γκρουπ ανθρώπων το οποίο το εμπιστεύονται. Ακόμα και στις δωρεάν συναυλίες που έχουν κάνει, που κάνουν, εννοείται ότι φροντίζουν ότι θα πληρωθούν πρώτα αυτοί για οτιδήποτε. Ακόμα και όταν καλύπτει η ίδια η μπάντα τα έξοδα, π.χ. στο Φίνσμπουρι το 2010. Ή ακόμα και στην Αμερική. Έτσι. Οπότε ναι, τώρα στην αρχή σίγουρα δεν είχαν ούτε μάνατζερ. Ήταν απόφαση ότι δεν ασχολούμαστε εμείς με αυτά. Ό,τι χρειαστεί το κάνουμε εμείς. Στα τέλη 99-2000 υπάρχει πληροφορία ότι είχαν, αλλά δεν συμφωνούσαν. Δεν ξέρω αν δεν συμφωνούσαν στο να έχουν ή στο να έχουν αυτόν που είχαν. Αυτό δεν είναι γνωστό. Και αν είχε υπάρξει κάποια πίεση από την Epic. Ή αν ήταν κάτι αναμενόμενο λόγω προγράμματος και ξέρω εγώ τον tour που έπρεπε να κάνουν. Αλλά θεωρείται ότι ήταν μια από τις αιτίες διαφωνίας το 99-2000 που ήταν η κατάσταση πάλι τεταμένη. Μετά το 95 δηλαδή, αυτό ήταν το δεύτερο που οδήγησε στο break. Ωραία. Να πω βέβαια ότι έτσι όπως είναι η μουσική βιομηχανία σήμερα, είναι δύσκολο να μην έχεις κάποιους τέτοιους ανθρώπους γύρω σου. Πολύ απλά γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος, έχει αλλάξει, μεταβληθεί. Δεν λέω ότι έχει αλλάξει ριζικά. Έχει μεταβληθεί ο τρόπος που πλέον μία μπάντα του Leven, τον Rage Against the Machine, τον System of a Down ή οποιονδήποτε, Metallica, ξέρω εγώ, όποιον θες, πρέπει να κλείσει ένα venue, με ποιους πρέπει να μιλήσει. Ποια είναι τα λειτουργικά κόστη, ποια είναι τα λειτουργικά έξοδα. Αυτό έχει άλλες συνέπειες και αυτό πρέπει να το πούμε πολύ σημαντικό στην τιμή των εισιτηρίων. Δηλαδή, στη δεκαετία του 90 βλέπεις να παίζουν, εντάξει, παίζανε και επειδή εντάξει, μπάντα έπαιζε, μπορεί να έκανε και 150 συναυλίες το χρόνο στα φόρτε, στο prime της. Και μπορούσε να παίζει και σε ένα χώρο των 2.000 ανθρώπων, 5.000 ανθρώπων. Αλλά και στα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, στα αμερικάνικα σε 100.000. Τώρα, ας πούμε, αν επανενωθεί, δεν θα πάει να παίξει σε χώρο των 2.000 ανθρώπων ή των 5.000 ανθρώπων. Θα παίζει σε 80.000 πλάς. Όπου εκεί οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι πλέον. Και τότε ήταν. Αλλά υπήρχε ίσως μεγαλύτερο περιθώριο. Τώρα οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Οι άνθρωποι πρέπει να μιλήσουν και συγκεκριμένοι. Τα λειτουργικά κόστη είναι πολύ μεγαλύτερα. Ασφάλεια, πάρκινγκ, catering, ό,τι θες βάλε μέσα. Με αποτέλεσμα να έχουν ανέβει και τα εισιτήρια. Δηλαδή το κόστος εισιτήριων δεν είναι ίδιο. Δηλαδή από εκεί, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το 2011 που κάνουν τελευταία συναυλία στο Los Angeles, μπορείς να πάρεις εισιτήριο με $60. Το οποίο είναι κάτι ψηλό νορμάλ. $60, οκ. Okay. Τώρα για να πας να δεις Rage Against the Machine, θα πρέπει να δώσεις $110.
είναι σχεδόν η διπλή τιμή. Και αυτό οφείλεται σε αυτά που συζητάμε, αυτό που είπαμε πριν. Βέβαια, τι μπορεί να κάνει εκεί, αυτό που είπαν οι Rage Against the Machine. Ότι θα δώσουμε χ ποσοστό των εσόδων. Δώσαν, ας πούμε, από τα πρώτα live, δώσανε μισό εκατομμύριο δολάρια σε φεμινιστικές οργανώσεις βάσης, οι οποίες μάχονται για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, για το δικαίωμα συνάμβλωση, με αφορμή την ανέρεση του νόμου σε κάποιες πολιτείες, του σχετικού νόμου. Άλλες μπάτζες δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, οκ, okay, έχει ανέβει η τιμή των εισιτήριων, εντάξει. Ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ωραία. Θέλω να πεις τώρα να σου αναφέρω κάποια group έτσι, που κάναν και αυτοί σπουδαία καριέρα και ακόμα κάνουν. Το ένα από αυτά τα group σίγουρα κάνει. Mm-hmm. Τι διαφορετικό είχαν οι Rage Against the Machine, ξέρω εγώ, από group όπως που εννοώ ήταν σε αυτό το. Στη φάση του να εμπλέκουν μουσικές. Ναι. Με τους Body Count, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Τους Faith No More που είναι και πιο παλιοί από τους Rage Against the Machine. Ή ακόμα και τους Beastie Boys που ξεκίνησαν ως punk, μετά έγιναν hip hop, αλλά πάντα είχαν αυτό το στοιχείο το punk στη μουσική τους. Σίγουρα. Τι ήταν η μουσική, ήταν τα μέλη. Τι ήταν αυτό που τους διαφοροποιεί. Αυτό που τους διαφοροποιεί από τους Rage. Ναι, κοίταξε. Η σύνδεξη του hip-hop με το hardcore και το punk ή με το metal είναι κάτι που δοκίμασαν διάφορα συγκροτήματα, αλλά κανένα δεν το οδήγησε στο μουσικό επίπεδο που το οδήγησαν οι Rage. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά σε αυτό. Το δεύτερο είναι, αν θες, εντάξει, σε επίπεδο, ας πούμε, πολιτική συνείδηση υπάρχει διαφορά. Ναι, καλά, σίγουρα. Εντάξει, έτσι, αυτό είναι σαφές. Παρ' όλα αυτά, όμως, ειδικότερα στους Rage, παρατηρείς μια ξεκάθαρη εξωστρέφεια. Δηλαδή, ότι προφανώς και δεν βάζουμε μπάρες στα μουσικά σχήματα τα οποία θα συνεργαστούμε, θα μιλήσουμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλές δράσεις μαζί. Για παράδειγμα, οι Beastie Boys συμμετέχουν σε live για τον Belkier ή σε live για τον Jamal. Η Cypress Hill το ίδιο. Εντάξει, με τους Faith No More υπάρχει και μεγάλη εκτίμηση λόγω του punk παρελθόντος. Αλλά νομίζω, ναι, ότι μουσικά αυτό είναι. Αυτή είναι η βασική διαφορά, ότι οι Rage οδήγησαν αυτή τη σύνδεξη, δεν θα σου πω την κάνε trend, αλλά την οδήγησαν σε ένα επίπεδο ποιοτικό, το οποίο δεν την είχε φτάσει κανένας πριν. Και απευθύνοντας σε ένα κοινό διαφυλετικό, γιατί οι ίδιοι ήταν διαφυλετικοί, ως σύσταση σχήματος. Ενώ οι Body Count απευθύνονταν πιο εύκολα στη μαύρη νεολαία των γκέτο, ας το πούμε. Η Faith No More στους λευκούς πάγκηδες, πιο εύκολα. Βέβαια, ο πρώτος τους τραγουδιστής ήταν μαύρος. Ήταν μαύρος. Βέβαια, ναι. Αντίστοιχα, δεν σου λέω η Faith No More, μπορεί κάποιοι άλλες, τα κυρίαρχα punk, ας πούμε, σχήματα τότε. Mm-hmm. Αν και το punk έβαλε πρώτα τη διαφυλετικότητα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Πελίγκρο στους διγέννητες κτλ. Bad Brains επίσης. Οι οποίοι είναι και από τις μπάντες που επηρέασαν τους Rage Against the Machine. Σίγουρα. Αν και αναφέρθηκες πριν, θέλω να μου πεις. Λίγο παρακινδυνευμένο αυτό, αλλά οκ. Ομοιότητες και διαφορές που θα μπορούσε να βρει κάποιος ανάμεσα στους Clash και στους Rage Against the Machine. Γιατί είναι δύο πολιτικοποιημένα group που υπήρξαν τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι τα group τα οποία οδήγησαν την ταύτιση μουσικής και πολιτικής σε επίπεδο που δεν το έχει φτάσει κανένα συγκρότημα. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο. Και νομίζω ότι η Rage είναι και συνέχεια τον Clash. Αν μου επιτρέπεις δηλαδή αυτή την παραγωγή. Ομοιότητες. Και οι δύο και τα δύο σχήματα. Πειραματίστηκαν μουσικά σε παιδεία που κανένας δεν έφτασε να το κάνει με αυτή την ένταση και με αυτή την ποιότητα. Δηλαδή, μην ξεχνάς όμως, σαντινίστα, ότι οι Clash βάζουν και hip-hop στοιχεία και funk στοιχεία. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς συνέδεσαν το μήνυμά τους με τα πολιτικά τεκτενόμενα της περίοδου της οποίας έδρασαν. Είπαμε πριν για τους Clash, για το αντινάζι Lee, σαντινίστα και όλα αυτά. Παρένθεση εδώ, έχει συνεργαστεί ο Μορέλο με τον Τζο Στράμερ. Φοβερό αυτό. Ναι, όταν είχε φύγει από τους Clash, όταν διαλύθηκαν, το 86 νομίζω διαλύθηκαν οι Clash. Λίγα χρόνια πριν πεθάνει, είχε φωνάξει το Μορέλο για να παίξει κιθάρα σε ένα τραγούδι που έφτιαχνε ο ίδιος, που χογραφούσε ο ίδιος και μάλιστα τα είχαν πει. Το είχε διηγηθεί ο Μορέλο αυτός, ότι επιτέλους συνάντησα τον Τζο Στράμερ. Και οι δύο έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στις γενιές τις αντίστοιχες, το πώς τις επηρέασαν πολιτικά μέσα από τη μουσική,
Δηλαδή, η γενιά των Rage λέει ότι εμείς προφανώς ήρθαμε σε επαφή με αυτές τις ιδέες μέσα από τους Clash. Γιατί λέει ο Μορέλο χαρακτηριστικά ότι εγώ στο Libertyville που ήμουν, που ήταν όλοι λευκοί και συντηρητικοί, δεν είχε έρθει κάποια κομμουνιστική οργάνωση να μου δώσει ένα φυλάδιο, αλλά είχε έρθει ο δίσκος στο Clash. Το ραδιόφωνο μπορεί να είχε παίξει Clash. Mm. Αυτό είναι μια τρανή απόδειξη πώς η μουσική υπερβαίνει τα σύνορα και τα έθνη. Είναι τόσο διεθνική και δεν μπορεί να φυλακιστεί. Νομίζω, αν θες, η βασική διαφορά είναι το τέλος. Και τι εννοώ το τέλος? Και οι δύο δέχτηκαν πιέσεις από τη βιομηχανία. Αδιαφυσβήτητα. Οι Rage νομίζω τα πήγαν καλύτερα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, δεν θα δεις ένα δίσκο, πώς να σου πω, ο οποίος βγήκε για να βγει, όπως ο τελευταίος του Clash. Επίσης, δεν θα δεις στους Rage θέματα με ναρκωτικά. Γιατί ήταν straight edge όλοι. Ακόμα και όταν σπάσανε το 2000, σπάσανε με έναν τρόπο που υπήρχε συντροφική εκτίμηση. Γι' αυτό και επανενώθηκαν 7 χρόνια μετά. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, 3,5 χρόνια πρακτικά. Η Clash δεν. Νομίζω δηλαδή ότι το τέλος είναι μια βασική διαφορά. Και αυτό, εντάξει, δείχνει κάτι, αλλά δείχνει περισσότερο κάτι, ξέρεις, στις δυσκολίες κάτω από τις οποίες δρούν συγκροτήματα και μουσικά υποκείμενα τα οποία έχουν αυτή την ταμπέλα, την έχουν υποστηρίξει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δρουν στο πλαίσιο της βιομηχανίας. Σωστό. Αναφέρθηκες πριν στο Μεξικό. Θέλω να μου πεις πότε έπαιξαν εκεί για πρώτη φορά. Έπαιξαν το 99. Mm. Ήταν μια συναυλία στο Παλάθιο de los Deportes, πόλη του Μεξικού, που πάρα πολύ περίμεναν. Πάρα πολύ περίμεναν στο Μεξικό. Ακριβώς λόγω της σύνδεσης των Rage με τους Απατίστας, τα τραγούδια τα οποία είχαν βγάλει. Είχε βγει και ο τρίτος δίσκος, όπου υπήρχε μέσα το War Within a Breath, το οποίο πάλι αναφέρεται στο Ζαπατισμό. Ο Ντελαρότσα είχε γράψει και το Ζαπάτας Blood επίσης, ένα στιχουργικό, αν θες, ας πούμε, ένα ποίημα βασικά, το οποίο το μελοποίησαν οι Rage, προφανώς τα προηγούμενα τραγούδια, People of the Sun, Without a Face παραπέμπει στην, ξέρεις. Ναι, ναι. Το περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, το βάλανε σε μέρος ακριβώς ώστε να μην πάει πολλοί κόσμος, όπως είχαν κάνει και εμάς εδώ με την Πετρούπολη, mm-hmm. που είχαν πάει 8.000. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Το βάλαν αντίστοιχα σε ένα μέρος που χώραγε 8.000 και ήταν άλλοι 10.000 απ' έξω. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Ο Ερνέστο Ζεντίγιο, ο πρόεδρος της Μεξικανικής κυβέρνησης, είχε πει ότι αν οποιοδήποτε συγκρότημα, είτε οι Rage ή αυτοί που κάνανε support, που ήταν παραδόξο, ήταν η Aztlan Underground μαζί τους, που είναι τσικάνο συγκρότημα του Λος Άντζελες, επίσης πολιτικοποιημένοι και επίσης συνεργάζονταν με τους Rage, είχαν παίξει μαζί, ακόμα και στο συνέδριο των Δημοκρατικών το 2000, είχε πει ότι αν οποιοδήποτε συγκρότημα, είτε από το support είτε οι Rage, κάνουν σχόλιο για την πολιτική κατάσταση στο Μεξικό, θα ανέβει πάνω. Ναι, γιατί είχαν γίνει πλημμύρες τότε στο Μεξικό με πάρα πολλά θύματα και υπήρξε τεράστια κατακραυγή για το πώς διαχείρισε το κράτος. Χώρια τη συμπεριφορά του Ζαπατίστας και όλα τα προηγούμενα. Θα διακόψουμε τη συναυλία επί τόπου και όντως θα το κάνανε. Όντως θα το κάνανε. Ο Ζακ με το που βγαίνει στη σκηνή λέει ότι εμείς δεχτήκαμε αυτή την προειδοποίηση. Σκεφτείτε πώς σας φοβάται το κράτος σας. Αυτό το κάνανε πάντα. Δηλαδή δεν λέγανε ότι το κάνουν για μας. Το έχουν πει πολλές φορές αυτό. Λέει όλος αυτός ο πόλεμος που μπορεί να δεχόμαστε είτε από τον ακροδεξιοισμό στην Αμερική, είτε ας πούμε εδώ, είτε από την αστυνομία, οτιδήποτε, δεν είναι επειδή φοβούνται εμάς. Εσάς, τον κόσμο φοβούνται. Ακριβώς από τον κόσμο που θέλει να αντισταθεί σε τέτοιου είδους πολιτικές και νόρμες. Προφανώς όλα τα τραγούδια τα οποία αφορούσαν τον Ζαπατισμό τα έπαιξαν και το Ζαπάντας Blood. Πολύ δυνατή συναυλία. Κακό όμως, κακό recording από την παραγωγή. Κατ' εμέ και γενικά νομίζω. Ναι, δεν είναι τόσο καλό. Έχει βγει αυτό, έτσι. Έχει βγει, ναι, κυκλοφόρησε το 2001. Υπάρχει. Λέγεται The Battle of Mexico City. Mm-hmm. Η μάχη τη πόλη του Μεξικού. Παραπέμπει προφανώς στον τρίτο δίσκο που είναι The Battle of Los Angeles. Το οποίο το έχουν πάρει από το Battle of Algiers, τη μάχη του Αλγερίου, την περίφημη ταινία, mm-hmm. αντιμπεριαλιστική, έτσι, η Ποντεκόρβο, την οποία την είχαν δείξει στη Regeneration, είχαν κάνει προβολή ο Ζακ μαζί με τους ανθρώπους εκεί, γιατί θεωρούν πάρα πολύ σημαντική ταινία αισθητικά, ιστορικά, έτσι, ως διαμάτι του παγκόσμιου κινηματογράφου, και θεωρούν ότι αυτή ακριβώς η μάχη δύο στρατοπέδων, ας το πούμε απλοϊκά τώρα, συντελείται και στο Λος Άντζελες. Γι' αυτό και είπαν The Battle of Los Angeles.
Για να μείνουμε λίγο στα συναυλιακά, θέλω να μου πεις τι σημαντοδοτεί για τους Rage Against the Machine το διήμερο στο Grand Olympic Auditorium. Το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Ναι. Αυτό που είπαμε πριν, ότι ένα live αποτυπώνει την ιστορία μιας μπάντας και του κοινού της σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, νομίζω ισχύει πάρα πολύ για τη συναυλία στο Grand Olympic Auditorium. Έρχεται ένα μήνα μετά το συνέδριο των Δημοκρατικών που γίνει χαμός στο Λος Άντζελες από την αστυνομική καταστολή. Τα μηνύματα πάρα πολλά και μέσα διακόπτει πολλές φορές συναυλία για να πει ο Ζακ τα δικά του. Είναι back to back, είναι δύο συναυλίες πρακτικά εκεί, έτσι. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Γεμάτες, 20.000 κόσμου περίπου κάθε μία, 15 με 20.000. Πολύ καλύτερο το recording από το Battle of Mexico City. Ναι, ναι, πολύ καλύτερο. Και νομίζω ότι έχει δώσει και εκτελέσεις τραγουδιών που έχουν μείνει, διασκευές κατά κύριο λόγο, που έχουν μείνει στην ιστορία. Δηλαδή έχουν πει το Kick Out of Jams. Τον MC5. Το οποίο δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχαν πει, αλλά εκεί το διασκευάζουν φανταστικά. Έχουν ανέβει Cypress Hill για να τραγουδήσουν How Would Just Could Kill a Man. Το κοινό είναι φανταστικό. Κρέμεται στα τζαμπιά από το στάδιο. Νομίζω ότι είναι για μένα από τις top συναυλίες αυτές. Αν βάλεις δηλαδή ένα top 5, το Grand Olympic Auditorium είναι μέσα. Αλλά είναι και η τελευταία συναυλία. Είναι η τελευταία συναυλία. Ναι, ένα μήνα μετά διαλύθηκαν. Ένα μήνα μετά βγάζει ο Ζακ την ανακοίνωση. Γιατί λέγαμε πριν ότι όταν έχεις στενό κύκλο, δεν έχεις επαφές με δημοσιογράφους, με κλίκες, με όλα αυτά, είσαι και ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος, δεν ήξερε κανένας τίποτα. Δηλαδή για τις εντάσεις που υπέβοσκαν, δεν ήξερε κάποιος ότι είναι μια μπάντα που μπορεί σε ένα μήνα να διαλυθεί. Και όμως έγινε. Okay. Μια που αναφέρθηκες τώρα σε αυτό και αναφέρθηκες και πριν, θες να μου πεις λίγο ποια ήταν η γέννη σχέση τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με το MTV που τότε με σουρανούσε. Και αν είχαν κάποια στρατηγική, πιστεύεις, προς τα μέσα. Όχι απαραίτητα να τους την υποβάλλει η εταιρεία, ο μάνατζερ. Καλά, αυτό δεν έπαιζε έτσι κι αλλιώς. Είχαν επαφή με τα μέσα, είχαν κάποια στρατηγική ως προς αυτό. Ναι, δεν ήταν ίδια. Δεν ήταν ίδια. Αναπεριόδους. Ναι, σίγουρα δεν ήταν ίδια. Και αναπεριόδους και όχι μόνο τη δεκαετία του 90 και μετά. Αρχικά δεν μιλάγανε καθόλου. Έτσι, καμία επαφή. Σταδιακά άρχισαν να δίνουν κάποιες συνεντεύξεις σε περιοδικά όπως το NME, έτσι, το θρηλυκό περιοδικό, ή σε μέσα Λος Άντζελες. Άρχισαν να είναι πιο προσιτά σε περιοδικά μουσικά της εποχής, Revolver, ας πούμε. Άρχισαν να διαφοροποιούνται και κυρίως αυτή την αποστολή να ανέβαινε ο Μορέλο. Αυτός δηλαδή άρχισε να κάνει τον άτυπο εκπρόσωπο της μπάντας στα θεσμικά ΜΜΕ. Με το MTV, δίνοντας και συνεντεύξεις, έτσι, παράλληλα. Αλλά σου λέω, πολύ σπάνια και οι τέσσερις μαζί. Πολύ σπάνια και οι τέσσερις μαζί. Με το MTV, θα σου πω, το MTV τι είναι. Είναι μια πλατφόρμα όπου τι δίνει, οπτικοποιεί τη μουσική. Αυτό έκανε το MTV. Έτσι, με τα βίντεο κλιπ. Οπτικοποίησε τη μουσική. Η μπάντα το αξιοποίησε αυτό ευθύς εξ αρχής. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Υπήρξε συζήτηση για το αν πρέπει να κάνουμε βίντεο κλιπ ή όχι. Ότι έχουμε εμείς δουλειά τώρα με αυτό. Ναι. Αλλά λένε ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε βίντεο κλιπ και θα το προσαρμόσουμε στα δικά μας στάνταρ. Προφανώς θα περάσουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Εντάξει, αν δεις τώρα τα βίντεο κλιπ των Rage Against the Machine, είναι ένα και ένα. Ναι. Για το τι μηνύματα περνάνε, τι πράγματα θίγουν, πώς σχετίζονται με τα τραγούδια και τη μουσική και όλα αυτά. Το MTV παράλληλα τους έπαιζε. Δηλαδή θέλω να πω ότι και γιατί τότε με τον Τζαμάλ, με όλη αυτή την εκστρατεία, ας πούμε, που είχε γίνει το 99. Και με τη σχέση του Ντελαρότσα με το ζαπατισμό και τα ταξίδια του στο Μεξικό, όλα αυτά τα έπαιζε το MTV. Το φοβερό. Δηλαδή να ανοίγει τηλεόραση, ξέρω εγώ, ένα παιδί 17 χρονών και να βλέπει, ξέρω εγώ, τον frontman της κορυφαίας μπάντας περίοδου να είναι στο ζαπατισμό και να μιλάει, ξέρω εγώ, με μασκοφόρους αντάρτες. Δηλαδή, αν το σκεφτείς ως εικόνα αυτό, σημειολογικά τι σημαίνει, είναι φανταστικό. Και όπως λέγανε και οι ίδιοι, το κάνουμε. Δεν είναι ότι έχουμε καμία όρεξη, είμαστε ειδικοί και επικοινωνιακοί για να το κάνουμε. Είναι ότι έτσι όπως και εκεί εμείς που μεγαλώσαμε, αυτό που λέγει ο Μορέλο, ότι έτσι όπως μεγαλώσαμε και εμείς, αν δεν υπήρχε η μουσική, δεν θα υπήρχαν τα ερεθίσματα πολλές φορές για να αποκτήσεις αυτή την ορατότητα. Να έχεις ορατότητα πάνω για αυτά τα θέματα. Ή προφανώς το κοινωνικό σου περιβάλλον.
Οπότε ναι, νομίζω ότι η σχέση με το MTV ήταν καθαρά εργαλειακή. Και από τις δύο πλευρές. Εργαλειακή. Ναι, ναι. Και από τις δύο πλευρές. Είχαν πάει και σε εκπομπές του MTV. Το φανταστικό βέβαια είναι, εδώ είναι ότι είχαν πάει και σε εκπομπές τηλεοπτικές σε άλλο σταθμό. Του NBC για παράδειγμα, το Saturday Night Live. Πασίγνωστη εκπομπή. Πασίγνωστη εκπομπή, η οποία καλή συγκροτήματα. Και εκεί είχε γίνει και το περίφημο σκηνικό το 96 με τον Forbes. Έχει πάει ο Forbes, ο οποίος θα ήταν υποψήφιος με τους Ρεπουμπλικάνους, και είχε πάει να πει τις απόψεις και τις θέσεις του για τη νέα φορολογική πολιτική. Και είχαν καλέσει τον Rage Against the Machine. Λέει, εντάξει, θα παίξουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα παίξουμε δύο τραγούδια. Απλά λέει, εμείς θα βάλουμε τσιμές ανάποδα στον εξοπλισμό. Κάτι το οποίο το κάνανε, ναι, από τότε και μετά. Έχει ενδιαφέρον να πούμε από πού προέρχεται αυτό με τις ανάποδες σημαίες. Ναι, βέβαια. Λένε, θα το κάνουμε αυτό. Λένε αυτοί, όχι, δεν μπορεί να το κάνετε αυτό. Λέει, θα προσβληθεί ο Φόρμ. Δεν μπορεί, ο Στίβ Φόρμ θα προσβληθεί. Λέει, εντάξει, λέει, δεν θα το κάνουμε. Τελικά, 10 λεπτά πριν ξεκινήσει, όσο πριν πάρουν το OK, τις βάζουν ανάποδα τις σημαίες. Μπαίνουν μέσα οι υπεύθυνοι του σόου, τραμπουκισμοί, ιστορίες από εδώ από εκεί. Τους διώχνουν κακή κακός. Παίρνει ο Κόμερφο τη σημαία, τη σκίζει και πάει μέσα στο καμαρίνι του Φόρμ και την πετάει. Τους πετάνε έξω κλωτσιδών και έρχονται. Το έχει πει ο Μορέλα αυτό. Έρχονται άνθρωποι από την παραγωγή και λένε: είμαστε ντροπιασμένοι πραγματικά για αυτή τη συμπεριφορά. Λένε ότι μετά κατακλείστηκε από email του το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σταθμού. Τι είναι αυτά που κάνετε, ότι ξέρω εγώ, βγάλατε την πάντα ιστορίες από εδώ, λογοκρισία, που προφανώς και ήταν. Αυτό με την ανάποδη σημαία έχει ενδιαφέρον γιατί έχει γίνει και από τη δεκαετία του 80. Πανκ σχήματα το έχουν κάνει αυτό. Αλλά η ανάποδη σημαία τι σημαίνει, τουλάχιστον στο Αμερικανικό Σύνταγμα. Σημαίνει ότι το κράτος είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αυτό οι ρέτσι το παίρνουν και το αναποδογυρίζουν. Δηλαδή, ναι, όντως είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αλλά όχι επειδή δεχόμαστε επίθεση, αλλά γιατί ο εχθρός είναι εντός. Επίσης, το 94 υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες πορείες των Τσικάνων στο Λος Άντζελες για να διεκδικήσουν την αμερικανική υπηκότητα. Να αλλάξουν τα κριτήρια για το πότε μπορούν να πάνε αμερικανική υπηκότητα. Εντάξει, αντίστοιχα έχει δίνει και εδώ και σε εμάς, έτσι, προφανώς, τα ξέρουμε αυτά. Και κρατούσαν μεξικάνικες σημαίες. Okay. Αυτό παραξένεψε αρκετούς σχολιαστές συντηρητικούς στην Αμερική τότε, ότι μα καλά λέει, διαδηλώνει για να πάρουν την αμερικανική υπηκότητα και έχετε μεξικάνικες σημαίες, θα πάμε κατά αμερικανικές. Στις επόμενες πορείες κρατάγαν αμερικανικές σημαίες, αλλά ανάποδα. Οπότε οι Ρίτς το πήραν από εκεί. Και από τότε το έκαναν συνέχεια. Δηλαδή και από την εκπομπή αυτή που δεν τους άφησαν, το είχαν μόνιμο. Κάνω. Μέχρι που την έκαψε ο Κόμερφορντ στο Woodstock, στο επαιτειακό Woodstock το 99. Την έκαψε πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, θέλω τώρα την προσωπική σου γνώμη. Αν κάποιος δεν ήξερε τους Rage Against the Machine, έτσι. Δεν τους είχε ακούσει ποτέ. Σε ρωτούσα, ας πούμε, ρε, εσύ, Βαγγέλη, τι μουσική παίζουν. Τι θα μπορούσες να πεις. Νομίζω μία λέξη υπάρχει. Hardcore από μεταλλοκομμουνισμό. Πώς? Hardcore από μεταλλοκομμουνισμό. Okay. Ραπο μεταλλοκομμουνισμό το είχαν χαρακτηρίσει τα αμερικανικά media. Ραπο μεταλλοκομμουνισμό. Hardcore από μεταλλοκομμουνισμό νομίζω είναι αυτό που το περιγράφει ακριβώς. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι και πλήρεις, με έντονα στοιχεία funk ειδικά στο τρίτο δίσκο. Mm-hmm. Και στο Renegade, εντάξει, στο τελευταίο. Νομίζω ότι είναι μια σύνδεξη hardcore, metal και hip-hop. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζει τον ήχο. Νομίζω με funk πινελίες. Ο πιο μεταλλάς πρέπει να είναι ο Μορέλο, μάλλον. Ναι. Έτσι φαίνεται από την κιθάρα του, δηλαδή. Ναι, σαφώς. Ο Ζακ καθόλου. Ναι, καθόλου. Δεν έχει σχέση. Καθόλου. Απλά όλοι, αυτό είναι σημαντικό, κινήσανε στα μένει ολόνι το punk. Ναι. Δηλαδή είπαν ότι εμείς όταν ξεκινήσαμε punk θέλουμε να παίζουμε. Απλά στην πορεία, ακριβώς επειδή η συγκυρία αλλά και τα ρεύματα της εποχής, το hip hop ήταν στα πάνω του πάρα πολύ. Είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις με hip hop συγκροτήματα. Οι Cypress Hill είχαν διαδραματίσει καταλυτική επιρροή πάνω στο Ζακ. Ειδικά επειδή ήταν και Λατίνο καταγωγή, αλλά και για το είδος του hip hop που παίζανε, που ήταν διαφορετικό σε σχέση με τις μαύρες κολεκτίβες της hip hop. Οπότε νομίζω ότι αυτοί είναι οι τρεις άξονες μουσική πάνω στους οποίους οικοδομείται η μουσική του ταυτότητα τουλάχιστον. Ωραία. Τώρα νομίζω ότι αυτή είναι μάλλον δύσκολη ερώτηση. Ποιο κομμάτι θεωρείς εσύ το Rage Against the Machine ότι συμπυκνώνει
τη μουσική και τη ψυχολογική του. Δηλαδή, σου λέγε ένα ρε, εσύ θέλω να μου βάλει ένα κομμάτι να ακούσει μόνο για να καταλάβω. Ναι. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σου. Ένα ή κάποια, ή ένα από κάθε δίσκο. Ωραία. Ας πούμε ένα από κάθε δίσκο. Έτσι, ναι. Από τον πρώτο δίσκο, εγώ θα βάζω τον Bullet in the Head. Σαφέστατα. Και μουσικά και στιχουργικά. Από το δεύτερο θα έβαζα το Βιετνάο. Εκρηκτικό κομμάτι. Όχι μόνο στιχουργικά. Θεματικά καταπιάνεται με τις ραδιοφωνικές εκπομπές λόγου, τις συντηρητικές στην Αμερική. Αν εμείς εδώ έχουμε π.χ. ένα πορτοσάλτε, η Αμερική έχει 50. Οι οποίοι βομβαρδίζουν καθημερινά σε μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, έτσι, κυρίως στο ρεπουμπλικανικό χώρο ανήκουν. Yeah. Το οποίο συνδυάζεται μαζί με θρησκευτικο-φονταμενταλιστικές κραυγές, χριστιανο-ταλιμπάν, εθνικιστική ρητορική, θεσμικοί φασίστες. Yeah. Καταπιάνεται με αυτό το θέμα. Μουσικά, νομίζω είναι η αρτιότερη σύνδεξη hip-hop και hardcore που έχει συμβεί ποτέ. Το Βιετνάο. Αν και προσωπική μου αδυναμία είναι το Bulls on Parade. Από τον τρίτο δίσκο, εγώ θα έλεγα το Candle Like a Bomb. Και στιχουργικά και μουσικά νομίζω αυτό είναι. Και έχει και τις funk επιρροές του τρίτου δίσκου μέσα. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα πώς βλέπεις αυτά τα σχήματα με τα οποία ασχολήθηκε μετά ο Μορέλο, τους Audio Slave και τους Prophets of Rage. Αν έχουν κάποια σχέση, ας πούμε, με τους ριζικές μας. Καλά, οι Prophets of Rage έχουν κάποια, καταλαβαίνω, κάποια πολιτική. Οι Audio Slave δεν νομίζω. Ναι, 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 εντάξει. Όχι μόνο ο Μορέλο, και ο Κόμπερφελντ και ο Γουίλκ ήταν μαζί, έτσι, σε αυτό. Audio Slave δεν άκουγα, δεν έχω καμία... Ναι, δεν μπορώ να σχολιάσω. Εντάξει, ήταν σε ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, καθαρά πιο εμπορικής λογικής, αλλά κυρίως όσον αφορά τους τρεις, ότι να φύγουμε από τα να φύγουμε από τις δημιουργικές εντάσεις που υπήρχαν μαζί με τον Ζακ. Να παίξουμε πιο ελεύθερα μουσική που θέλουμε. Προφανώς δεν έχει καμία πολιτική σύγκριση, αλλά εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο να έχεις Rage Against the Machine. Δηλαδή, καταρχάς ο Ζακ δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ξεκάθαρο. Δεν μπορείς να φέρεις έναν άλλο να κάνει αυτό που έκανε ο Ζακ, γιατί δεν γίνεται. Άρα οι Rage Against the Machine δεν μπορούσαν να υπάρξουν πλέον μετά το 2000. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι πρέπει να φτιάξεις μια άλλη πολιτικοποιημένη μπάντα. Οι πολιτικές μπάντες ή πολιτικοποιημένες μπάντες δεν φτιάχνονται από μια μέρα στην άλλη. Θα πεις, θα πάρω ένα καλλιτέχνη και θα κάνω αυτό. Ουσιαστικά τι έγινε, ήταν ένας εμπορικός συνδυασμός της, αυτό που είπες πριν, το τρέν του Seattle, Soundgarden, Cornell, μαζί με τους Rage. Okay, ο Cornell είναι τρομερή φωνή, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα, εκτός σκηνής, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να πούμε. Για τους Prophets of Rage θα πω ότι έχει πει και ο Sunny, Hate 56, μια cover band. Μια μπάντα η οποία όντως υπήρξε επί εποχής Τραμπ. Ήθελε να αφήσει ένα αποτύπωμα εκείνη τη στιγμή ότι ξυπνάτε ωραία. Αλλά εδώ πρέπει να το, αυτό πρέπει να το, κάποιες φορές πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο μακροδομικά. Το πολιτικό τραγούδι στην Αμερική δεν είναι κάτι το οποίο το έφερα η Rage Against the Machine. Μην τρελάθουμε τώρα. Έχει ιστορία, αυτό έχει μια τρομακτική ιστορία η οποία ξεκινάει από το 19ο αιώνα και διαπερνάει όλη την αμερικανική ιστορία. Δηλαδή η μουσική ως σημείο αναφοράς, ριζοσπαστικοποίησης και πολιτικής επαγρύψης, άμα θες, έχει τεράστια ιστορία στη ΣΥΠΑ. Άρα εγώ τους Prophets of Rage σε αυτό το κομμάτι θα τους έβαζα. Προφανώς με περιορισμένη ζωή. Γι' αυτό και διαλύθηκα. Εντάξει. Okay. Αυτό. Τους είδαμε όταν ήρθαν, δεν μπορώ να πω, δηλαδή εντάξει. Ναι. Γιατί ήρθαν και εδώ πάλι ο Φάλιρο. Ξέρω, εγώ δεν πήγα. Ναι, δεν θυμάμαι γιατί όμως. Περισσότερο από χρέος. Εντάξει. Αυτό το βιβλίο που έγραψες, το έγραψες περισσότερο ως μουσικό ή ως πολιτικό βιβλίο? Δηλαδή όταν το ολοκλήρωσες ή όταν το άρχισες, τι σκεφτόσαι? Εγώ θέλω να το πάω περισσότερο πολιτικά, περισσότερο μουσικά, και το αποτελέσματο πώς σου φάνηκε τελικά? Νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε στην αρχή και η ταυτότητα του συγκροτήματος. Ότι είναι τόσο αλληλένδετο που δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός. Είναι τόσο βαθιά το ένα συνδεδεμένο με το άλλο, η μουσική με την πολιτική στράτευση, που δεν, πραγματικά δεν μπορείς να πεις ότι δίνω περισσότερο βάρος στο ένα ή στο άλλο. Φυσικά έχουν υπάρξει ακαδημαϊκές εργασίες, papers, διπλωματικές. Mm-hmm. Πάνω στο συγκρότημα, το οποίο το πιάνουν κυρίως από το πολιτισμικό αποτύπωμα. Mm-hmm.
ή πιάνουν κάποια συγκεκριμένη δράση, π.χ. Rage Against the Machine και Ζαπατισμός, ξέρω εγώ. Ναι. Η αισθητική της οργής, παράδειγμα, τίτλος paper, υπάρχει ναι, αυτό. Ναι. Που σου λέει, ας πούμε, τι ακριβώς κάνουν, πώς χρησιμοποιούσαν τα μέσα, τι λόγο παρήγαγαν σχετικά με το κίνημα και όλα αυτά. Υπάρχει, ας πούμε, ακαδημαϊκή εργασία που σου λέει Gramsci και Rage Against the Machine. Πώς, ναι, πώς οι Rage Against the Machine λειτουργούν, ας πούμε, σε ένα πλαίσιο τέτοιο που ναι, πρακτικά τι... Ναι, ακριβώς. Αυτό κάνει. Σπάς την ηγεμονία. Μα αυτό το λέγανε οι ίδιοι. Ότι θέλουμε να σπάμε την ηγεμονία του πώς δημιουργείται το αφήγημα. Ειδικά στην Αμερική. Γιατί, ξαναλέμε, πρέπει να το βλέπεις πάντα στην περιοχή που δράει ένα υποκείμενο. Η Αμερική δεν είναι Ευρώπη. Δηλαδή να πεις. Καλά και η Ευρώπη, πώς είναι τώρα. Αλλά που να πεις ότι υπάρχει και ένα. Πώς να σου το πω. Υπάρχει και μια κουλτούρα αριστεράς, κομμουνιστικής, αναρχικής. Και στην Αμερική υπάρχει, αλλά είναι τόσο αποκεντρωποιημένο και σε local επίπεδο, που δεν είναι εύκολο να περάσει μηνύματα σε εθνικό level. Mm-hmm. Αυτό είναι το δύσκολο. Οπότε ναι. Okay. Λοιπόν, Βαγγέλη, τελείωσα τα βασανά σου. Φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. αν σου είναι δύσκολο να απαντήσεις την τελευταία, μπορείς να πεις δύο ή τρία group. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι υπάρχει κάποια αναλογία το Rage Against the Machine με κάποιο group της εγχώριας σκηνής. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Τάδε, όχι ότι είναι η Rage Against the Machine, ναι, διότι μοιάζουν. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ένα συγκρότημα, τώρα δεν θυμάμαι τον πολιτικό του στίχο, αν είχε πολιτικό στίχο πάνω. Νομίζω ότι τους λέγαν Ziggy Wars, αν θυμάμαι καλά, δεκαετία 90 ήταν, που θύμιζαν αρκετά. Ήταν πολύ καλό γκρουπ. Στον ήχο, λες. Στον ήχο, ναι. Ναι. Θες να μου πεις. Ωραία ερώτηση αυτή. Αρχικά να πούμε ότι για τα εγχώρια, το κοινό εδώ είναι σαφέστατα εξοικειωμένο με την στρατευμένη μουσική. Σίγουρα. Και μην το πάμε μόνο στο σκληρό ήχο. Έχει μια παράδοση πίσω, φτάνει μέχρι το Θοδωράκι, ίσως και πιο πίσω. Φυσικά όμως και από τη δεκαετία του 80 και μετά, κυρίως με το σκληρό ήχο. Έτσι, punk, hardcore και τα συναφή. Σίγουρα έχουν υπάρξει μπάντες στο πλαίσιο του DIY, στο πλαίσιο του punk ήθος, του straight edge ακόμα, που έχουν πραγματικά βαδίσει σε αυτόν τον δρόμο. Πραγματικά. Και έχουν συνδεθεί και με κινηματικά δρόμενα, με γεγονότα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τελευταία, προφανώς, αυτό το έχουμε δει και στο hip-hop. Δηλαδή το hip-hop έχει αποκτήσει ένα τέτοιο ρεύμα και μπάντες, ας πούμε, social ways που έκανες και με τον Λεωνίδα, ας πούμε, την άλλη φορά. Είναι μια τέτοια μπάντα. Είναι μια τέτοια μπάντα. Οι social ways δεν έχουν ούτε ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο μέσα πρακτικά. Σε μουσικό στυλ, okay, είναι διαφορετικό. Αλλά, ναι. Δεν ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Νομίζω η ερώτηση αποσκοπεί περισσότερο στο πολιτικό ιδεολογικό. Ναι, σαφέστατα εκεί υπάρχουν. Σαφέστατα εκεί υπάρχουν. Βεβαίως. Δηλαδή, να το πω αλλιώς. Υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία δεν μπορούν να φανταστούν την τέχνη τους μακριά από την πολιτική τους ιδεολογία και το σχολιασμό. Ξεκάθαρα έχουμε. Ωραία. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε. Εννοείται. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εννοείται, πάρα πολύ ωραία ήταν. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα και να μην κούρασα. Δεν πειράζει, μωρέ. Και η μακρηγορία μερικές φορές δεν είναι άσχημο. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.